Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Ακόμα μια Basket City κοντά σας, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10, με θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον μπάσκετ. Μιλάμε μόνο για μπάσκετ λοιπόν μέχρι και τις 10, όπου αρκετά σημαντική και γεμάτη επικαιρότητα στον δικό μας τον χώρο και εδώ στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη και γενικά στο εξωτερικό βέβαια, που κυριαρχεί στον πλανήτη τελευταίο 48ωρο το τι γίνεται στο NBA. Έτσι, πραγματικά πανικός. Ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι, το τι έγινε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας του LeBron με τους Lakers και το τι περιμένουμε να δούμε. Πραγματικά γίνεται ένας πανικός και το NBA λειτουργεί πλέον, είναι σε μια κατάσταση όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Θα την αναλύσουμε εδώ, θα δούμε τι γίνεται, τι προεκτάσεις έχει αυτό γενικά για τις ομάδες μετά την μεταγραφή του LeBron James στους Lakers και την απάντηση των Golden State Warriors φυσικά. Θα δούμε τι γίνεται λοιπόν στο NBA, θα δούμε τι γίνεται στον Άρη φυσικά, όπου έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε εξελίξεις, έχουμε κινήσεις. Θα μιλήσουμε και με τον Τίνο Βεργίνη, που ανακοινώθηκε αυτός πριν από λίγες μέρες, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Θα μιλήσουμε φυσικά με τον Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος δεν είναι δίπλα μου σήμερα λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Δεν μπόρεσε να είναι εδώ ο Νίκος, αλλά θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, έτσι, και τι περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ όσον αφορά κυρίως τα μεταγραφικά. Θα δούμε τι γίνεται γενικά και στην Ευρώπη. Θα ασχοληθούμε φυσικά και με εθνική ομάδα, όπου έκαναμε το 6-6 με την εύκολη νίκη και μέσα στην Εστονία. Και τώρα να δούμε τι μας περιμένει στον όμιλο, τι γίνεται με τον όμιλο, πώς συμπληρώνεται ο νέος όμιλος της εθνικής μας ομάδας. Φυσικά όσον αφορά την προσπάθεια για το παγκόσμιο κύπελο, έτσι, η εθνική που έκανε το 6-6 στον άλλο όμιλο διασταυρώνεται με Γερμανία, Σερβία κατά κύριο λόγο. Έτσι δεν πάμε τώρα στον τρίτο. Εκεί είναι όλο το ζουμί. Να δούμε πώς πάει ο όμιλος της εθνικής και τι αναμένουμε όσον αφορά βέβαια και τη δεύτερη φάση, που είναι και πλέον η πιο σημαντική στην προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε με Άρη την σημερινή μας εκπομπή. Θα αναφερθούμε συνέχεια στο ρεπορτάζ και τη σημερινή ανακοίνωση όσον αφορά την παραμονή του Δημήτρη Φλιώνη στον Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια. Πριν από λίγες μέρες είχαμε και τις πρώτες ανακοινώσεις για τις μεταγραφές εν ώψη της επόμενης χρονιάς. Έτσι, με τον Μπέλ να παραμένει, τον Γκάρι Μπέλ να παραμένει. Ο Νταλό είναι το νέο ουσιαστικά πρόσωπο στον Άρη. Μπορεί Νταλό, ο οποίος αγωνιζόταν στον Πανιόνιο πέρσι και θα είναι παίκτης του Άρη για την επόμενη χρονιά. Και βέβαια ανακοινώθηκε ένας παλιός γνώριμος του Άρη, ένας παίκτης ο οποίος φόρεσε και πριν από μερικά χρόνια την διετία 10-12 την φανέλα του Άρη. Φυσικά μιλάω φυσικά για τον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος επιστρέφει και πάλι στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη, έτσι, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Για πάμε λίγο να τον καλησπερίσουμε στην άλλη εκκλησία γραμμής. Δημήτρη, καλησπέρα από την Basket City. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, καλώς ήρθες πίσω πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ήταν κάτι που το ήθελα κι εγώ. Προέκυψε, οι συνθήκες ήταν, τις βρήκα εγώ τουλάχιστον ιδανικές για μένα. Και όπως έχω πει, ήταν ουσιαστικά μια εύκολη απόφαση χωρίς δεύτερη σκέψη. Ήταν μια απόφαση, όπως είπες, εύκολη. Ξέρεις βέβαια την κατάσταση στον Άρη, την γνωρίζεις. Προφανώς και ενημερώθηκες καλύτερα και από τους διοικούντες. Τι ήταν αυτό κυρίως, Δημήτρη, που μέτρησε στο να επιστρέψει μια δύσκολη χρονιά για τον Άρη, όπως αναμένεται να είναι επόμενη? Καταρχήν, όπως είπες και εσύ, δύσκολη χρονιά και η περσινή. Έτσι, ειδικά η περσινή, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, ήταν πιο δύσκολη των τελευταίων ετών. Και από αυτά τα οποία λίγα μάθανα κι εγώ. Όσον αφορά την επόμενη χρονιά, και αυτή θα είναι δύσκολη, διότι δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Άρη. Αλλά αυτό που με έκανε και επέστρεψα ήταν πρώτα απ' όλα και ο κότς Αγγέλου, με τον οποίο τον έχω συνεργαστεί στο παρελθόν στον Άρη κιόλας. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον ξέρω, με ξέρει κι αυτός, γνωριζόμαστε καλά, και ήταν και ένας βασικός λόγος που γύρισα, γιατί μου έδειξε και την εμπιστοσύνη του. Και εμένα αυτό πραγματικά μου αρκεί όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, επειδή και εγώ προσωπικά ασχολούμαι λίγο στο οικονομικό κομμάτι, έχω, όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, αρκετές οικονομικές εκκρεμότητες με την ομάδα. Οπότε δεν ήταν μόνο
συζήτηση που έκανα για τα επόμενα δύο χρόνια στα οποία επέγραψα. Έκανα συζήτηση με τη Δίκηση, με τον κύριο Γουλιέλμο. Μου φάνηκε ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός, πολύ αξιόπιστος. Είδα στα μάτια του ότι πραγματικά αγαπάει αυτήν την ομάδα και ήθελε να βοηθήσει με όλη τη σημασία της λέξης, με όλη τη δύναμη που έχει κι αυτός. Και ήταν πράγματα τα οποία εγώ τα αξιολόγησα σωστά. Και ήταν μια, όπως είπα, εύκολη απόφαση τελικά, έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Να πούμε βέβαια τον κόσμο, δεν το γνωρίζω, ότι είσαι σε μια κατάσταση όσον αφορά το 39 από τα προηγούμενα χρόνια που είσαι στην ομάδα. Έτσι, ναι, και... τα προηγούμενα αρκετά χρόνια είναι έτσι ακριβώς. Και βέβαια είσαι ένα από τους παίκτες που άμεσα τότε είχε δεχτεί το αίτημα του Άρη, τότε όταν είχε να μπει στο άρθρο 39 η ομάδα, γιατί ήθελε και από την πλευρά σας ένα κόψιμο ουσιαστικά και μια συνένεση για να μην πει. Ναι, εννοείται. Θέλει μια συνεργασία και των δύο πλευρών. Έτσι ακριβώς. Μιλώντας με τον Αγγέλο, τον οποίο τον ξέρεις έτσι από την προηγούμενη συνεργασία, τι ήταν αυτό που σου είπε και μέτρησε φέτος? Γιατί είπες και εσύ ότι γνωρίζοντας από πέρσι ως παίκτη του Λαυρίου, ακούγοντας, βλέποντας, μαθαίνοντας φυσικά, ότι τα πράγματα και πέρσι αλλά και φέτος ήταν δύσκολα. Τι σου είπε και σε τράβηξε που λέμε, σε έψησε? Καταρχήν ξέρω πολύ καλά ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Έτσι, όταν αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει μια από τις χειρότερες χρονιές της ιστορίας του και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πράγματα δεν έχουν ξεπεραστεί τελείως. Εντάξει, είναι απόλυτα λογικό αυτό. Σίγουρα ο κάθε αθλητής αντιλαμβάνεται ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Και αλήθεια είναι ότι θέλει και καιρό στο μάχη έτσι, για να αντέξει και μυαλό βέβαια, για να αντέξει όλες αυτές τις δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν. Έτσι, γιατί καλά όλα αυτά που προανέφερα και πριν, αλλά δεν κρυβόμαστε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους αυτή τη στιγμή και όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Και ήρθαμε και εδώ και εγώ ήρθα εδώ πέρα για να βοηθήσω σε μια δύσκολη κατάσταση. Και να αναφερθώ σε αυτό που με ρώτησε αυτή τη στιγμή όσον αφορά για τον Κώστα τον Αγγέλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα πριν, εκτιμώ πραγματικά και σαν άνθρωπο και σαν προσωπικότητα. Δεν μου είπε πολλά πράγματα, δεν μιλήσαμε πολύ γιατί καμιά φορά τα πολλά λόγια είναι και φτώχεια. Ούτε για το αγωνιστικό κομμάτι μιλήσαμε, μου είπε ότι με χρειάζεται. Μου είπε, μου εξήγησε το πλάνο του, συμφώνησα. Και αυτή τη στιγμή και επειδή και εγώ είμαι σε μια φάση που πραγματικά ήθελα να πιστέψω σε αυτή την ομάδα και βλέποντας ότι υπάρχει μια προσπάθεια και μια διάθεση από όλους αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην ομάδα, ώστε ο Άρης να επανέλθει και να κάθε χρόνο από εδώ και πέρα είναι και καλύτερα. Παραδομικά ήθελα και εγώ πολύ να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Όταν ήρθες και την προηγούμενη τη διάσταση, γενικά από όσο ξέρουμε εδώ στο μπάσκετ Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, έχεις αυτό το baby face και είσαι ο μικρός. Πώς είναι τώρα, είσαι έτοιμος? Μικρός, 31 χρόνια έχω φτάσει. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα. Πώς είναι τώρα που λογικά, έτσι πώς είναι το ρόστερ του Άρη, γιατί ανακοινώθηκε και ο Φιόνης σήμερα, και αν όλα μπάλαμε καλά και με τον Ποχωρή, θα είσαι ο πάτερ φαμίλιας, έτσι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την ομάδα. Ένας ρόλος διαφορετικός. Εντάξει, στην ζωή σου, στην κανονική, είσαι πάτερ φαμίλιας τώρα, έτσι. Αν τώρα ναι, το τελευταίο τρίμηνο είμαι, ναι. Να σου ζήσει κιόλας, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Στο αγωνιστικό είσαι έτοιμος να μπεις από τη διαδικασία, γιατί σαφέστατα και ο coach θα έχει και ένα ρόλο τέτοιο για σένα, δηλαδή να περάσει κάποια πράγματα και τους νεάρους. Σίγουρα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή 12 χρόνια παίζω επαγγελματικά αυτή τη στιγμή. Όσο και αν λες ότι έχω baby face αυτή τη στιγμή, είμαι 31 χρονών, έχω αποκομίσει πολλές εμπειρίες από πολλές ομάδες. Και αλήθεια είναι ότι νιώθω πραγματικά πιο όρεμος από ποτέ και έχω αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία έτσι, από όλες τις συνθήκες, σε όλες τις καταστάσεις που έχω περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι και φέτος και στην ομάδα του Λαυρίου στην οποία ήμουνα, είχα κάπως αυτό το ρόλο, διότι και στην ομάδα εκεί είχαμε νέα παιδιά και ξένους, και ξένοι, αλλά και Έλληνες. Δηλαδή υπήρχε ένα πολύ ηλικιακά μικρό ρόστερ, οπότε η αλήθεια είναι ότι εκεί είχα αυτόν τον ρόλο. Οπότε και για μένα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένας ρόλος το οποίος πρέπει να υπάρχει, διότι και στην ομάδα από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και νέα παιδιά, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Και επειδή εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή και την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα και τη μεγάλη έτσι, ιστορία που έχει αυτή η ομάδα, θα πρέπει και εγώ να βοηθήσω με τον τρόπο μου όσο μπορώ και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, γιατί κατά τα ψέματα όταν μια ομάδα είναι ενωμένη, είναι μαζί, έχει καλή χημεία και δεν στηρίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, εκεί είναι που κάνει και το βήμα παραπάνω. Έτσι. Πέρσι ο παίκτης του Λαυρίου ήρθες εδώ στο Αλεξάνδριο σε μια περίεργη χρονιά για τον Άρη, όπως είπες, μια χρονιά που ο Άρης
έφτασε πολύ κοντά σε άσχημες καταστάσεις, πραγματικά και στο αγωνιστικό και στο διοικητικό. Βέβαια, ο κόσμος ήταν παρόν και στο παιχνίδι το δικό σας όταν ήρθες εδώ με το Λαύριο. Και γενικά, θέλω λίγο, πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι αυτού του κόσμου σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, που θα γίνει, θα ξεκινήσει μάλλον. Γιατί για μένα ουσιαστικά είναι μια νέα προσπάθεια, έτσι, που ξεκινάει. Ναι, όχι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και γι' αυτό που ανέφερε το παιχνίδι που παίξαμε με το Λαύριο, εκεί φάνηκε ο κόσμος. Αντιλαμβάνοντας την κατάσταση, τη δύσκολη που υπήρχε εκείνη τη στιγμή, τη δύσκολη κατάσταση που υπήρχε στην ομάδα, ήρθε, βοήθησε. Και ουσιαστικά και ο κόσμος ήταν αυτός που βοήθησε ουσιαστικά για να πάρει και το παιχνίδι ο Άρης, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί και οι δικοί μας παίχτες δεν είχαν, αποσανατολίστηκαν πλήρως, θα έλεγα, κυρίως οι ξένοι, γιατί δεν περίμεναν αυτό που θα αντιμετωπίσουν. Ναι. Όσον αφορά τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι το γνωρίζουν, είναι δεδομένο. Ο κόσμος του Άρη είναι μοναδικός. Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αλλιώς παίζει ο Άρης όταν το γήπεδο είναι άδειο ή μισοάδειο και αλλιώς όταν το γήπεδο είναι γεμάτο και έχει τη στήριξη του κόσμου. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι λίγο επιφυλακτικός, αυτό το έχω ξαναπεί. Γνωρίζω ότι τα πράγματα ήταν άσχημα, γνωρίζω ότι έχει έρθει μια νέα κατάσταση την οποία μπορεί κάποιοι να μην την πιστεύουν ακόμα. Έτσι, αυτό είναι νομίζω λογικό. Αλλά αλήθεια είναι ότι από τα μάτια μου αυτό που είδα εγώ και αυτό που εισέπραξε είναι ότι πραγματικά γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια και αξίζει ο κόσμος να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια με την παρουσία του στο γήπεδο. Και εγώ πιστεύω ότι αν ξεκινήσουμε και από την αρχή καλά και δείξουμε και στον κόσμο ότι και εμείς όλους προσπαθούμε για το καλό του ΆΡ, νομίζω ότι ο κόσμος αγκαλιάσει την προσπάθεια και θα είναι μαζί μας όλη τη χρονιά. Και θα πρέπει να το κάνει και νωρίς ο κόσμος αυτό, Δημήτρη. Γιατί από νωρίς, ναι. Φέτος οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχουμε και νωρίς τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ναι. Έτσι, να πούμε ότι ο Άρης λόγω της κατάταξης στην περσινή ξεκινάει πολύ νωρίς το κύπελλο Ελλάδας. Έτσι, που εντάξει, τώρα να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, είναι ένας στόχος όταν η κλήρωση στα ημιτελικά ή στα προημιτελικά σε πάει καλά για να παίξεις, να γλιτώσεις ένα τους μεγάλους, έτσι, ένα τους δύο μεγάλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει και το προγραμματικά του Champions League, έτσι, που είναι πολύ νωρίς ξεκινάνε και αυτό, νομίζω, εκεί τέλη Σεπτέμβρη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σεπτέμβριο, είναι εκεί, ναι, αρκετά νωρίς. Έτσι. Και οι άλλες ομάδες θα παίζουν ουσιαστικά φιλικά προετοιμασίες και εμείς θα παίζουμε επίσημα παιχνίδια, έτσι. Έτσι. Πόσο δύσκολο ή πόσο καλό, αν θέλεις, είναι αυτό για τη φετινή χρονιά? Γιατί ο coach έχει πει, το έχει δηλώσει, ότι θέλει παιχνίδια. Η ομάδα που θέλει να χτίσει θέλει να έχει παιχνίδια στα πόδια της. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα μοιράσει χρόνο, θα έχει ένα ρόστερ το οποίο, όπως είπες και εσύ, θα έχει νεαρούς παίκτες για να πάρουν εμπειρίες μέσα από παιχνίδια. Γιατί άποψή μου είναι, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σου, ότι όσο καλές προπονήσεις και να κάνεις, μέσα από τα παιχνίδια ο νεαρός παίρνει εμπειρίες και βελτιώνεται. Έτσι, πόσο δύσκολο θα είναι για σας? Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, και η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πολύ καλό μια ομάδα να έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Όσο και αν κουραστικό μπορεί να είναι με τα όποια ταξίδια τα οποία έχει, τις μετακινήσεις, την καταπώνηση των παικτών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα τα παιχνίδια βρίσκεις ρυθμό. Μέσα στα παιχνίδια γίνεσαι καλύτερος. Εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και προπόνηση, αλλά ναι, μέσα στα παιχνίδια και πραγματικά την αγωνιστική κατάσταση βρίσκεις πραγματικά ρυθμό. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο και ο Κώστας ο Αγγέλ το θέλει και είναι καλό, πιστεύω, και την ομάδα. Ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό. Γι' αυτό και η προετοιμασία ξεκινάει αρκετά νωρίς φέτος. 13 Αυγούστου είχα να ξεκινήσω. Όταν το πρωτάθλημα ξεκινούσε ήταν άλλη ημερομηνία. Ναι, έχουν νωρίς, περάσει πολλά χρόνια από τότε. Έτσι. Πριν το 15 Αύγουστο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να γίνει. Είναι απόλυτα λογικό. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε για να εμφανιστούμε όσο πιο δυνατή γίνεται σε αυτή την έτσι φάση την οποία θα έχουμε μπροστά μας. Για σένα βέβαια θα είναι και πολύ δύσκολο, πιστεύω, αυτή όλη η κατάσταση καινούργια. Δηλαδή με τα παιχνίδια, τα ταξίδια στην αρχή, η άνοιξη προετοιμασίας, γιατί όπως είπες έγινες και πατέρας πολύ σύντομα, πολύ πρόσφατα. Έτσι, πώς είναι αλήθεια η οικογενειακή έτσι ζωή? Πόσο δύσκολη είναι απέναντι σε αυτό που βιώνεις στο γήπεδο? Ναι, εντάξει, ήμουν τυχερός, γιατί καταρχήν, εντάξει, η γέννηση ενός παιδιού έτσι είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο, έχουμε να το ζήσει ο καθένας. Είναι μαγικές στιγμές, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι και τυχερός, διότι
Ουσιαστικά αυτό το διάστημα το οποίο έχει γεννηθεί και η κόρη μου, δεν είχα αγωνιστικές υποχρεώσεις, μόνο ένα μήνα το τέλος του, ναι, του πρωταθλήματος. Όλο αυτό το καλοκαίρι μπορώ έτσι να είμαι λίγο πιο χαλαρός, έτσι, γιατί κατά ψέματα το παιδί έχει και υποχρεώσεις, έχει δύσκολο ωράριο, έχει κούραση, την οποία αυτή τη στιγμή τη μοιράζομαι και εγώ με τη γυναίκα μου. Γλυκιά κούραση βέβαια, έτσι, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Λογικό, λογικό. Ναι. Έτσι, αλλά από την άλλη, όταν είσαι και ένας επαγγελματίας αθλητής, πρέπει να τα συνδυάσεις όλα. Θα πρέπει να μην αφήσεις την κούραση, ας πούμε, που μπορεί να έχει το παιδί να σε αποσυντονίσει ουσιαστικά από τη δουλειά σου. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα αυτό. Είναι εκεί η γυναίκα μου, είναι αφοσιωμένη 100% σε αυτό και εγώ είμαι δίπλα της, οπότε πιστεύω ότι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα έτσι και να αποσυντονιστώ σε κάποια τη δουλειά μου. Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ να σε ευχαριστώ για τη συνομιλία, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για σένα και την οικογένειά σου, βέβαια και για σένα προσωπικά στο, με τη φανέλα, όταν στην επιστροφή σου και πάλι στο σκέτρινο σε μια δύσκολη χρονιά, έτσι, μακάρι να τα καταφέρετε, γιατί νομίζω ότι φετινή χρονιά, δεν ξέρω, έχω την εικόνα ότι σε όλα τα επίπεδα θα νορώσουμε, είτε αγωνιστικό θες, είτε διοικητικό, οικονομικό. Νομίζω έτσι. Νομίζω έτσι. Είναι μια νέα αρχή ουσιαστικά για τον Άρη, έτσι, σε όλους τους τομείς, αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι όσοι πραγματικά αγαπάνε την ομάδα, ανεξαρτήτως τι έχει γίνει στο παρελθόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι θα πρέπει να γίνουν ένα και να βοηθήσουν. Έτσι. Αυτό μπορεί να είναι και δύσκολο, ακούγεται εύκολο έτσι όπως το λέω. Αλλά ναι, ο κόσμος ξέρει, θα καταφέρει ο Άρης, ξέρεις, ναι, και εσύ το έχεις βιώσει και στο διάστημα που είσαι τώρα εδώ, προφανώς και μιλάς με φίλους του Άρη, είναι επιφυλακτική ο κόσμος. Έτσι, δηλαδή, ναι, ναι, το τελευταίο παράδειγμα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε, το σηκώνα στα χέρια, ήρθε με λεφτά, με υποσχέσεις, με. Και ο Άρης έφτασε στο χειρότερο σημείο της ιστορίας του. Από όλες τις άποψεις επίσης. Είναι επιφυλακτικός ο κόσμος, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι αν ο καθένας με τον τρόπο του βοηθήσει έστω και λίγο την ομάδα, πιστεύω ότι ο Άρης σιγά σιγά δεν θα έχει να βοηθήσει κανέναν. Είναι μια τεράστια ομάδα, έχει ένα κόσμο δίπλα του που δεν συγκρίνεται με κανέναν, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Οπότε και ο κόσμος πρέπει να συμβάλλει πραγματικά πάρα πολύ στην νέα αυτή προσπάθεια, από την αρχή, όπως είπες και εσύ πριν. Και εμείς απ' την άλλη, και από τον κότς Αγγέλο μέχρι το τελευταίο παίκτη της ομάδας, θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και να προσπαθούμε για να κάνουμε το καλύτερο για αυτήν την ομάδα. Έτσι. Ωραία, Δημήτρη, να σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος επέστρεψε στον Άρη μετά από την προηγούμενη θητεία του, η οποία είχε ξεκινήσει όταν θυμάστε επεισοδιακά και ήταν απίστευτη ατυχία του. Το Δημήτρη τότε, καθώς όταν ξεκίνησε η χρονιά, που ήταν και μια χρονιά έτσι ιδιαίτερη για τον ίδιο, στο Αλεξάνδριο και στον Άρη, στο πρώτο παιχνίδι κιόλας με το Περιστέρι στο Κύπελλο Ελλάδας, είχε πέσει η ρήξη προς το χειραστό. Έτσι και έμεινε εκτός δηλαδή για 8 μήνες, 7-8 μήνες. Ήταν δηλαδή, και νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο, έτσι, την προσπάθεια. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη Βεργίνη όσον αφορά τον Άρη, με τον οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε 3 μεταγραφές, με 4 με τη σημερινή, του Δημήτρη του Φιόνη. Ο Δημήτρης ο Φιόνης, ο οποίος αποδέχτηκε τελικά την πρόταση του Άρη, η ανακοίνωση των κιτρίνων, έτσι για να μην τη διαβάζω τώρα όλη, θα ξαναφέρει ότι Δημήτρης έμεινε στο σπίτι του. Είχε προηγηθεί βέβαια μια ανακοίνωση κατά του Δημήτρη Φιόνη από την ΚΑΕ Άρης, η οποία ουσιαστικά εξέθετε τον νεαρό και τον έβαζε, που λέμε, στο δεξί. Αλλά φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε, αυτή η πίεση που άσκησε η ΚΑΕ Άρης όσον αφορά τον Δημήτρη Φιόνη, λειτουργήσε γιατί ο Φιόνης, όπως ακούσατε και εδώ, λέγαμε για πάρα πολύ καιρό εδώ για τη συμφωνία του και την συμφωνία του με τον Λαύριο, έτσι, και την πολύ καλή πρόταση που είχε, αποφάσισε τελικά να αλλάξει άποψη και να υπογράψει τον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Βιόνης, λοιπόν, ο οποίος παραμένει στους κίτρινους για τα επόμενα 2 χρόνια, μια εξέλιξη που χαροποίησε τον Αγγέλο, γιατί τον ήθελε το Φιόνη στην ομάδα, έτσι. Ουσιαστικά τώρα το βάρος πέφτει όλο στον Μποχωρίδη. Αν κλείσει και ο Μποχωρίδης, ο Άρης λογικά κλείνει την περιφέρεια του και μετά θα δώσει στους Αμερικανούς τις υπόλοιπες θέσεις που έχει. Έτσι, δηλαδή με Φιόνη, Βεργίνη, Μποχωρίδη, Μπέλ, έτσι,
αυτούς τους τρεις, αν βάλεις και ίσως έναν ακόμα, έτσι, γιατί τον Νταλό δεν τον βάζεις στο, σε αυτή την περιφέρεια, ας πούμε, τον βάζεις σε μια μέση κατάσταση, δηλαδή από το, στο 2-3 τον βάζεις κάπου εκεί. Λογικά, άμα θα θέλει ακόμα έναν ίσως παίκτη, ανάλογα, γιατί έχει στο μυαλό του ο Άγγελο Φιόνι, λοιπόν, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ σήμερα το μεσημέρι, παραμένει για τα επόμενα δύο χρόνια στον Άρη. Μια εξέλιξη που ουσιαστικά και ασκήθηκε πίεση από τον Άρη, αλλά και ο Φιόνις θέλησε να μείνει. Έτσι, δηλαδή, όση πίεση και να ασκηθείς, άμα θες να φύγεις, φεύγεις. Δεν μένεις, ό,τι και να σου πούν. Ο Φιόνις, λοιπόν, ήθελε και να μείνει στον Άρη, αν και είχε συμφωνήσει με το Λαύριο. Έτσι. Απλά σαφέστατα κάτι το σκέφτηκε, τα ξαναείδε τα πράγματα και η πίεση έπαιξε ένα ρόλο. Αυτή η ανακοίνωση που βγήκε πρόσφατα από την ΚΑΕΠ, πριν από λίγες ημέρες από την ΚΑΕΠ, που ουσιαστικά έκοβε την επικοινωνία με το Φιόνι και την έδινε ως όριο μετά από αρκετές μέρες, όταν επιστρέψει ο Αγγέλο από την Αμερική, όπου βρίσκεται σε Σάμελινγκ εκεί με τους, στο τεχνικό team του Milwaukee Bucks. Ο Φιόνις, λοιπόν, ο οποίος συμφώνησε για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Άρης πλέον, ο οποίος, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, περιμένει να δει το θέμα του Μποχωρίδη τι γίνεται. Ξαναλέμε, στο θέμα του Μποχωρίδη αυτό που θα μετρήσει θα είναι αν ο παίκτης θέλει να έχει ρόλο πρωταγωνιστή και να παίξει. Αν θέλει τα χρήματα, σίγουρα δεν θα μείνει στον Άρη. Γιατί ο Άρης δεν μπορεί να του προσφέρει χρήματα. Έτσι, μπορεί να του φέρει λίγα. Το θέμα είναι τι θέλουν, τι προτάσεις έχει όσον αφορά και το αγωνιστικό. Δηλαδή, αν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, Ολυμπιακός, όπως φημολογείται, και ο Μπλάτ του πει ότι εγώ σε θέλω να είσαι δευτεροτρίτος σε μια γεμάτη χρονιά στον Ολυμπιακό, σε Ελλάδα και Ευρώπη, έτσι, μπορεί να το σκεφτεί διαφορετικά. Είναι ανάλογα τι θέλει ο καθένας, τι μπορεί να του δώσει ο καθένας. Έτσι, ο Άρης έχει μια δύσκολη αποστολή με τον Μποχωρίδη. Δεν είναι εύκολο να τον κρατήσει τον Μποχωρίδη. Και πρωταγωνιστικό ρόλο να το δίνει στον Άρη, όταν έχει μια πρόταση από μια ομάδα λόγω της Ευρωλίγκα, είναι δύσκολο. Έτσι, να μην έχουμε ψηλά τις ελπίδες. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση του Μποχωρίδη. Δεν τον βάζω σε άλλη, δεν τον βάζω στη λογική με τον Προμηθέα, βέβαια, φυσικά. Έτσι, μιλάμε για μια ομάδα Ευρωλίγκα, για παράδειγμα, που να μπορεί να το θέλει. Βέβαια, στην Ελλάδα ουσιαστικά δύο ομάδες είναι σε τέτοιο επίπεδο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τον άφησε να φύγει, οπότε δεν νομίζω ότι μπαίνει στη λογική σου ζευγαριά ο Παναθηναϊκός. Ακούγεται τον Ολυμπιακό τον Μπλατ, δεν ξέρω από το εξωτερικό αν υπάρξει κάτι. Εντάξει, και η παρουσία του στην Εθνική ήταν καλή, ίσως και εκεί να ανέβασε λίγο τις μετοχές. Αλλά είναι ένα θέμα τον Μποχωρίδη, το οποίο θεωρώ ότι είναι καθαρά στην επιθυμία του παίκτη του να βάλει το αγωνιστικό. Έτσι, δηλαδή, δεν έχει να κάνει άμα μείνει στον Άρη με τα χρήματα. Θα πάρει σίγουρα κάποια χρήματα, αλλά δεν θα είναι αυτά που μπορεί να βγει στην αγορά και να πάρει. Έτσι, σαφέστατα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, υπάρχει ένα φημολογούμενο ενδιαφέρον και μια προσέγγιση με τον Βασίλη τον Καβαδά. Με τον Καβαδά είναι μια περίεργη κατάσταση, γιατί ο Άρης είναι στα δικαστήρια με τον Καβαδά. Από την παλιότερη ιστορία, βέβαια, τότε θα θυμάστε όλοι που χρωστούσε ο Άρης λεφτά, ο Καβαδάς πήγε στη FIBA και τα σχετικά. Στον Άρη υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν να λύσουν το θέμα και να μπορέσουν να ψήσουν τον Καβαδά να έρθει στον Άρη και πάλι να γυρίσει. Απ' την άλλη, σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με το πόσο θα περιμένει ο Καβαδάς για προτάσεις, γιατί είναι αλήθεια ότι φετινή το χρονιά στην ΑΕΚ δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Αν, για παράδειγμα, από την Ελλάδα δεν ενδιαφερθεί η ΑΕΚ να τον διατηρήσει ή κάποιος άλλος από τους μεγάλους, νομίζω ότι ο Άρης έχει καλές στοιχές στην περίπτωση Καβαδά, εφόσον, βέβαια, έτσι, και είναι βασική προϋπόθεση αυτό, εφόσον βρει λύσεις μεταξύ τους οικονομική διαφορά. Έτσι. Δηλαδή, δεν πάμε να λέμε ότι θέλουμε τον Καβαδά και να βγαίνει προς τα έξω όταν υπάρχει μια μεγάλη οικονομική διαφορά. Υπάρχει ένα δικαστήριο το οποίο έχασε ο Άρης. Και πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό. Γιατί είδαμε τελικά, και όπως φάνηκε, έτσι, ότι έβγαινε μια αισιοδοξία μεγάλη από την ΚΑΕ ότι θα λυθεί το μπαν και ότι θα κλείσουν οι συμφωνίες και οι διακανονισμοί. Βλέπουμε ότι οι μισοί δεν συμφωνήσαν τελικά. Όπως λέει το ρεπορτάζ. Οπότε, χαμηλά η μπάλα, μικρό καλάθι για την περίπτωση Καβαδά. Θεωρώ ότι σίγουρα ο Αγγέλου τον θέλει. Έτσι, και από την Ελλάδα δεν υπάρχουν, όπως είπαμε, και αξιολόγοι. Όχι, δεν υπάρχουν αξιολόγοι, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές στο στυλ που θέλει ο Αγγέλου. Ο Τουτιαράκης, για παράδειγμα, ήταν μία πήγε στην Κίμη. Έτσι, τώρα
Δεν ξέρω πώς θα κινηθούν, γιατί υπάρχει ακόμα το Περιστέρι, ο Φάρος, μάλλον η ομάδα της Λίμνου, που είναι ομάδες που έχουν λεφτά. Και δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος θα θελήσει να παίξει τη Λίμνο. Έτσι θα πρέπει να πάρει κάποια λεφτά. Καλά. Έτσι το Περιστέρι από την άλλη και αυτό. Δηλαδή μια περίεργη κατάσταση πραγματικά. Γι' αυτό άλλωστε έχει κάποια θέματα τώρα για να τους προλάβει όλους σε κάποιες καταστάσεις. Έτσι. Όσον αφορά τους ξένους, υπάρχει το όνομα βέβαια του Λάκη Τζόνς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Αγγέλου λογικά θα έχει κάποια συνάντηση στην Αμερική με τον Λάκη Τζόνς. Θα δει τι γίνεται. Θα μιλήσει μαζί του. Διατηρεί πολύ καλές σχέσεις ο Αγγέλου με τον Τζόνς. Το θέμα είναι ότι και ο Πάουκ είναι στο παιχνίδι για τον Τζόνς και έχει κάνει πρόταση, η οποία οικονομικά είναι καλύτερη του Άρη. Υπάρχει και ο Κάιζερ της Κίμης, ο οποίος ενδιαφέρει. Ο Μπρέι επίσης, ο οποίος ενδιαφέρει. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ο Αγγέλου έχει μια λίστα με όλους τους ελεύθερους. Από τη στιγμή που έχει μπαν, έχει μια λίστα με όλους τους ελεύθερους και γράφει ονόματα. Εντάξει, σίγουρα κάποιος τους έχει σβήσει έτσι γιατί δεν είναι καλή, αλλά όλοι οι υπόλοιποι τον ενδιαφέρουν. Θα δούμε πάντως, αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις που γίνανε τον Άρη ήταν λίγο πολύ γνωστές. Ο κόσμος τις περίμενε από γωνία για να δει ότι κάτι κινείται. Εγώ ξαναλέω και επαναλαμβάνω από εδώ την πάγια θέση μου όσον αφορά τα θέματα του Άρη. Και το έγραψα κιόλας στο About Άρης. Εγώ θεωρώ ότι και μετά τις μεταγραφές αυτές που έκλεισε ο Άρης, είναι η ώρα του κ. Γουλιέλμου να μιλήσει. Με το αντιλαμβάνομαι εγώ. Θα μου πει κάποιος, εκλείνει τις συμφωνίες, τι σε νοιάζει? Ναι, να μας αναφέρει το πλάνο. Αυτό που είπε ο Δημήτρης ο Βεργίνης πριν, ότι είδε κάτι. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει, πρέπει να ζεστάνει στον κόσμο. Εγώ, εμένα, δεν χρειάζεται. Στο φινάλε. Το δημοσιογράφο δεν χρειάζεται να τον πει και τίποτα. Ο δημοσιογράφος έχει τις πηγές του, βρίσκει και γράφει. Αν δικαιωθεί ή όχι, θα φανεί στην πορεία. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα ακούσει τον διοκτήτη της καριέρας και θα πιστεί από αυτά που θα πει. Για να δώσει τα λεφτά του να πάρει διαρκείας. Σε μια γωνιά ξαναλέω περίεργη για τον Άρη. Ο κόσμος θα πιστέψει τον διοκτήτη, θα πιστέψει ή τον Αγγέλο. Θα πιστέψει τις φημολογίες. Ή αν θα βγω εγώ θα πω καλά λόγια για τον Γουλιέλμο ή κακά. Εμένα θα με κρίνει με βάση την πορεία για αυτά που λέω και πόσο αυτά που γράφω και λέω είναι στην πραγματικότητα και δικαιωθούν. Αλλά δεν θα τον πείσω εγώ να πάρει διαρκείας. Αυτός που θα τον πείσει είναι ο προπονητής, είναι η διοίκηση, είναι ο παίκτης. Και θα τον πείσει ο παίκτης με βάση την παρουσία του στο παρκέ, ο προπονητής με αυτά που θα μεταφέρει το πλάνο του προς τα έξω και ο ιδιοκτήτης όταν θα κάτσει να ακούσει ο φίλαδρος το πλάνο που έχει. Το πλάνο διάσωσης του Άρη, γιατί μιλάμε για πλάνο διάσωσης του Άρη αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για πλάνο επιτυχιών, μιλάμε για πλάνο διάσωσης. Όταν θα ακούσει ο φίλαδρος όλα αυτά, θα πιστεί να δώσει από τα λίγα χρήματα που έχει στην κατάσταση που είμαστε όλοι. Το γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Να δώσει ένα κομμάτι από αυτό για να πάρει διαρκείας. Γιατί μην ξεγελιόμαστε. Έτσι, αντίπαλοι, ειδικά στα προκριματικά, άντε θα είναι νοκάουτ, οπότε αυτό θα έχει το ενδιαφέρον του. Στους ομίλους, οι μισές ομάδες είναι αδιάφορες. Στο πρωτάθλημα, θα περιμένει να δει το κόσμος. Έτσι ξαναλέω ότι πρέπει η διοίκηση να ανοίξει τα χαρτιά της. Πρέπει να μιλήσει στον κόσμο, πρέπει να του πει το πλάνο. Εγώ αυτά τα δεν χρειάζεται τώρα γιατί κάνει, μιλάει με πιστωτές και εγώ τα ακούω βερεσέ αυτά, παιδιά. Πραγματικά. Δηλαδή μιλάει με κάποιον άνθρωπο για να συμφωνήσει για χρωστούμενα και θα πει στη συνέντευξη τύπου κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή θα λέει τον άλλο δεν έχω λεφτά και στη συνέντευξη τύπου θα πει ότι έχω εκατομμύρια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κάποιος να μου το εξηγήσει από τους υποστηρικτές αυτής της κατάστασης. Ότι γίνονται λέει διαπραγματεύσεις μυστικές. Ή δεν μπορεί ας πούμε να μιλήσει γιατί δεν αντιλαμβάνομαι αυτό πραγματικά. Γιατί τα ίδια λέγανε κάποιοι για το Λάσκαρη. Τι κάνει συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, έρχονται χορηγοί. Και είδαμε που φτάσαμε. Αυτή η μυστικότητα μας έφαγε. Η μυστικοπάθεια, η μυστικότητα. Αυτό να μην μιλάει κανείς, να μην λέμε τίποτα. Εντάξει, ναι, μυστικά είναι όλα, ας μην μιλήσει. Τα χειρίζεται. Αν μιλήσει βέβαια σε εμάς όλα καλά.
Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και πάλι υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει ναι, εντάξει, όχι να μιλήσει. Διαφάνεια, αλήθεια, στοιχεία, νούμερα. Τόσα χρωστάει ο Άρης, τόσα, πέντε, τρία. Τι άφησε ο Λάσκαρης αυτά, σε ποιος χρωστάει αυτά. Δεν πρέπει να μάθει ο κόσμος τη λέλα, Παλάσκαρη τι άφησε. Σε ποιους χρωστάει η ομάδα. Δεν πρέπει να μάθει η ομάδα επίσημα αν ο Λάσκαρης πήρε λεφτά. Αυτό είναι καλό για τον Γουλέλμο. Αν μπήκε σε αυτή τη λογική. Δεν πρέπει να μάθει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βοηθάνε αυτή την ομάδα, αυτή τη στιγμή την ομάδα. Ποιοι κάνουν τις διαπραγματεύσεις με τους παίχτες. Δεν πρέπει να τα μάθει όλα αυτά ο κόσμος. Πρέπει δηλαδή να ακούει τον δημοσιογράφο και μετά να τον... ο δημοσιογράφος θα γίνει πάλι ο κακός. Λοιπόν, αυτά με τα θεματοντάρια. Κλείσουμε λίγο την πρώτη ώρα της εκπομπής. Όσον αφορά τους κίτρινους, έτσι οι οποίοι κάναν τις μεταγραφές. Όπως είπαμε, ο Αγγέλου είναι στην Αμερική, στο Summer League εκεί του Las Vegas, όπου θα είναι στο εθνικό team της ομάδας του Milwaukee Bucks, του Γιάννη Τετοκούνμπο. Θα πάρει σίγουρα πολύ χρήσιμες εμπειρίες από το πώς λειτουργούν στην Αμερική, που ακόμα και στη Summer League, εντάξει, το πώς λειτουργούν είναι έτοιμο μπροστά από εμάς. Και θα είναι μια καλή κίνηση. Τώρα, εντάξει, τώρα εκεί στο Summer League, παιδιά, έχει παίκτες τους οποίους τους περισσότερους ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τους πλησιάσει. Δεν μπορεί καν να τους πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, δεν παίζουν και χιλιάδες παίκτες. Έτσι. Είναι, ξέρω εγώ, 20 ομάδες που έχουν ένα ρόστερ 13-14 παίκτων. Δεν παίζουν και εκατομμύρια παίκτες. Που η μισή από αυτούς που παίζουν στο Summer League, μάλλον 2-3 από τη δωδεκάδα, είναι ήδη στην ομάδα. Και κυρίως είναι οι ρούκοι, τα draft και τα σχετικά. Είναι άλλοι 5-6 οι οποίοι είναι από την D-League, οι οποίοι είτε θα μείνουν στην D-League είτε θα πάνε στο NBA. Και είναι και 2-3-4 οι οποίοι θα γυρίσουν στην Ευρώπη. Από κάθε ομάδα. Και αυτούς από τους 2-3-4 τα κασέ τους είναι πολύ ψηλά. Οπότε το να πάει ο Αγγέλο εκεί και να μιλήσει με παίκτη Αμερικανό εκεί, να είναι ή πολύ φθηνός ή να είναι ένα project για του χρόνου, ίσως. Έτσι. Γιατί και ο Πρίφτης, όπως έκανε σωστά και για μένα, και μπορεί να το κάνει και ο Αγγέλο πολύ σωστά επίσης, τσεκάρισε ένα παίκτη τώρα, τον τσεκάρισε και του χρόνου. Δεν τζεκάρει κατευθείαν για τώρα και λες να σε πάρω. Δηλαδή, ο Αγγέλου μπορεί να μιλάει εκεί με παίχτες και να μιλήσει με παίχτες, να του τσεκάρει για την επόμενη χρονιά, όταν θα μπορέσει να έχει λύσει κάποια θέματα και να του παρακολουθεί. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι πάει Αγγέλου και να δει παίχτες. Μακάρι να βρεθεί ένα λαχείο, αλλά συνήθως τα λαχεία σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τα πληρώσει κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο απαραίτητο φυσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Με περισσότερα θα μιλήσουμε εδώ στη συνέχεια στο δεύτερο κομμάτι με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη και με τον Στάθη τον Νικολαϊδή, έτσι, το μέλος εδώ του Λίμπερο. Αλληλουία, τους ακούτε κατά Σαββατοκύριακο. Και υπεύθυνο στο μπασκετικός.gr θα μιλήσουμε λίγο για NBA, για την αυτήν όλη την αναταραχή του τελευταίου 48ωρο που έχουμε στο NBA. Με την κίνηση του Λεμπρόν και την απάντηση από τους Golden State Warriors. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Λίμπερο 174 Basket City. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε την πρώτη ώρα του Δημήτρη Βεργίνη να μας μιλάει για την απόφαση του να επιστρέψει στον Άρη. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, ο οποίος, όπως καταλάβατε, δεν είναι εδώ για κάποιους λόγους. Θα μας μεταφέρει αυτό το ρεπορτάζ την ώρα που εγώ θα βλέπω. Θα κάνω μια παρασπονδία λίγο έτσι με την μπασκετάρα μου. Θα βλέπω λίγο Αγγλία. Έτσι, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, άμα ακούσει καραγκόλ, μην τρομάξει. Έτσι, απλά τι να κάνω τώρα. Εντάξει, μπασκετάρα, ναι, μαζί σου, αλλά όταν παίζει Αγγλία. Εντάξει, θα σου πω λίγο κάτι. Πήραμε λίγα φώτα τώρα με τον Λεμπρόν. Αυτές τις μέρες. Ναι, ο, πολλά. Κερδίσαμε λίγο ενδιαφέρον, εντάξει. Κάτσε και ακόμα να δεις τι θα γίνει. Εγώ περιμένω κι άλλα. Να ξέρεις, εγώ πιστεύω δεν τέλειωσε. Σε λίγο θα έχουμε το Στάθη Νικολαίδη να συζητήσουμε για το κομμάτι NBA και τι γίνεται. Γιατί ήταν, άνοιξε το χορό LeBron με τους Lakers. Έτσι. Ναι. Οι Lakers σε μια μέρα μέσα κάναν 4 μεταγραφές, άλλες 3 ακόμα. Δηλαδή Ρόντο, Τζαβάλ, Μαγκή και το Λάστι Στίβενσον. Έτσι. Εντάξει, αυτό το δίδυμο τώρα δεν παίζεται. Στίβενσον με LeBron. Γενικά δηλαδή και ο Ρόντο έχει προηγούμενα με τον, με τον Λεμπρόν. Δεν είναι δηλαδή την εποχή της Βοστόνης.
Και βέβαια ήρθε η απάντηση από το Golden State. Είχαμε και άλλες μεταγραφές στη διάρκεια βέβαια της, μετά την ιστορία του LeBron και πριν το LeBron με τον Paul George να ανανεώνει στην Οκλαχώμα για 4 χρόνια. Και βέβαια ήρθε η απάντηση από το Golden State που πέσαν όλοι κάτω, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι το κάνει για το δαχτυλίδι και για τα λεφτά, γιατί θα πάρει 5 εκατομμύρια σε ένα χρόνο, δηλαδή 2-2,5. Έτσι, δηλαδή και ο Γιαννακόπουλος τον έφερε στην Ευρώπη. Και μιλάω βέβαια για τον Cousins που πήγε στο Golden State. Ναι, ρε φίλε, τώρα εκεί μιλάμε για πεντάδα All Star. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει, All Star πεντάδα. Πεντάδα. Τι να λέμε τώρα. Πεντάδα All Star δεν. Ναι. Δηλαδή ακόμα και οι Chicago Bulls του Jordan δεν είχαν πεντάδα All Star. Έτσι. Οι Lakers του Magic. Μπορεί να έχει τα θέματά του λίγο τα ψυχολογικά του γενικότερα και να είναι λίγο στα χαμένα, αλλά εγώ το γουστάρω. Βέβαια τώρα καταρχάς με θηρίο. Ναι, εντάξει, πέρα από αυτό. Για πολλούς είναι αυτή τη στιγμή, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Αντώνιο Ντέβις είναι ο καλύτερος σέντερ, αλλά για πολλούς θεωρείται αυτή τη στιγμή ο πιο ολοκληρωμένος σέντερ στο NBA ο Cousins. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ντέβις, ο οποίος πήραν το Ράντλ βέβαια οι Νέα Ορλεάνοι, αλλά δεν ξέρω τι... Αυτό που πάει να γίνει είναι ότι πάει να γίνει τέτοιο. Πάει να γίνει super, όχι απλά super teams, super super teams. Τι λέμε τώρα εδώ, εδώ μιλάμε, οι άλλοι θα έχουν 5 All Star. Εντάξει, ο Κάζες βέβαια δεν είναι, δεν νομίζω θα παίξει άμεσα. Με το που ξεκινήσει θα είναι έτοιμος δύσκολα. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί όχι, έχει αυτό το τραυματισμό όχι, περίεργο. Ναι, δεν είναι. Αλλά εφόσον είναι καλά από ένα σημείο και μετά ξεπεράσει δηλαδή, τον τραυματισμό, γιατί και αυτός περίπου του Hayward ήταν ο τραυματισμός, το απλά πιο... σε πιο normal επίπεδα. Ναι. Και αυτός νομίζω ότι. Τι να λέμε τώρα, οι άλλοι θα έχουν 5 All Star παίκτες στην πεντάδα. Και νομίζω ότι... οι οποίοι 5 μπορούν να παίξουν όλοι στο ίδιο επίπεδο. Έτσι. Και νομίζω βέβαια, εντωμεταξύ, κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο από προπόνηση της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών πριν χρόνια. Όπου από εκεί ο Cousins λέει ότι εγώ είμαι ο τρίτος Splash Brother. Και του λέει ο, και σου τάρει τρίποντα τα οποία τα χάνει βέβαια, και του λέει ο Κάρι ότι θα πρέπει να κάνεις αίτηση λέει για να γίνεις, αλλά θα το σκεφτώ. Καλά. Έτσι, και βέβαια έτσι τον υποδέχτηκε ο Στεφ Κάρι, τον Cousins. Γενικά γίνεται ένας κακός χαμός, δηλαδή πιστεύω ότι όσοι είναι, όσα χρόνια και να είσαι ρεπόρτερ στο NBA σε κάποια ομάδα, αυτό που γίνεται τώρα, ειδικά σε αυτές τις ομάδες, σε 3-4 ομάδες συγκεκριμένα, 2 κυρίως και κάποιες άλλες, νομίζω ότι εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έτσι λέγες, οι οποίοι βγάλαν ήδη την μπλούζα του LeBron με το 23. Χαμός. Πραγματικά θα γίνει χαμός. Και το ερώτημα είναι βέβαια τι κάνουν οι υπόλοιποι 24-25. Αν βγάλεις δηλαδή 2-3, δηλαδή βγάλεις από την εξίσωση. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Lakers, Houston και Boston. Θα πει και με το Στάθη και μετά. Νομίζω ότι οι Celtics, ας πούμε, από πέρσι υπάρχει ένας κορμός καλός. Θα γυρίσει και ο Ιβίτς, θα είναι καλά. Οι Ρόκετς επίσης. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που είναι σε ένα καλό επίπεδο και ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα, έτσι πως έγινε η κατάσταση με τον Golden State και με τους Lakers, γιατί και οι κινήσεις που κάνουν οι Lakers είναι κακές. Έτσι, και ο Ρόντο. Και σκέψου ότι ο Λέοναρντ είναι ακόμα που θα πάει. Καταρχάς, φίλε, από τη στιγμή που πήραν τον LeBron, έχουν γίνει κατευθείαν ομάδα φαβορή για τελικούς. Ό,τι και να είναι. Και γύρω-γύρω του εμένα και εσένα να έχει, είναι ομάδα φαβορή για τελικούς. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αν ξέρεις μια τετράδα πεντάδα ομάδων που λένε ότι έχουν στόχο και μπορούν να τον πετύχουν, δηλαδή τους τελικούς. Έτσι, δηλαδή μιλάω τώρα για Houston, Golden State, Lakers, Βοστόνη. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι γιατί παίζουν. Ναι, όλοι οι άλλοι νομίζω δεν είναι αρκετά πίσω πλέον. Δηλαδή η Βοστόνη ήδη έχει μια... είχε το Cleveland να κοντραριστεί. Τώρα το Cleveland τελείωσε. Έτσι, είναι ομάδα της σειράς. Οπότε με ποιον να κοντραριστεί και τι να κάνει, δηλαδή, αν κάνει καμιά μεταγραφή η Βοστόνη. Που εγώ πιστεύω ότι θα κάνει ο Ainge μεταγραφή. Ναι. Πιστεύω ότι όλο το momentum αυτή τη στιγμή στο NBA θέλει τελικούς Βοστόνη Golden State ή Βοστόνη Lakers. Έτσι. Ναι. Αλλά στην όλη εξίσωση συμβαίνει και το κομμάτι νέο σύστημα, έτσι. Αυτό που συζητήσαμε πριν καιρό εδώ στην εκπομπή. Το 16 και ο 1 με το 16 και το 2 με το 15 και ούτω καθεξής. Που σημαίνει ότι μπορεί να βρεθούν οι Βοστόνοι με τους Lakers πολύ πιο νωρίς. Έτσι, αλλάζουν κάποια πράγματα. Ο Adam Silver. Τα δούμε τώρα όλα αυτά. Εντάξει, απλά έχει ενδιαφέρον αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά με τον LeBron τελικά θα γίνει. Πήγε εκεί που δεν ξέρω αν ήταν έκλειψη για περισσότερους, αλλά
Εντάξει, ήταν μια από τις δύο-τρεις επιλογές του. Αυτό του Κάζενς ήταν που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, 5 εκατομμύρια για ένα χρόνο. Δεν υπάρχει τώρα. Δηλαδή, γιατί το να βλέπουμε All-Star πεντάδα είναι πρωτόγνωρο και επειδή. Μπορεί να πάρει 25 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Και πάει και παίρνει. Ναι. Αν βγάλει την εφορία, παίρνει 2,5. Ναι. Απλά εγώ όριο, επειδή όσο παρακολουθούμε τον μπάσκετ και λίγο παραπάνω, οκ, okay, μπορεί να μην του γουστάρουμε, ρε παιδί μου, που είναι super team, που κερδίζουν, που, αλλά τον μπάσκετ που παίζουν είναι σημείο αναφοράς, όπως το λέμε για χρόνια. Αν βάλουν και αυτόν μέσα στο μπάσκετ που παίζουν, δηλαδή ένα τέτοιο ψηλό. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κανόνες, να χάσουν τίτλο ή τέλος πάντων. Ναι. Να μην παίξουν τον μπάσκετ που θέλουν. Στην δεν υπάρχουν κανονισμοί για να αλλάξουν τις ισορροπίες. Ναι. Τι να λέμε τώρα, η κατάσταση τελείωσε. Η κατάσταση τελείωσε. Για πάμε λίγο και στον ΠΑΟΚ να δούμε τι γίνεται. Τι έχουμε, έχουμε κάτι. Τι έχουμε, έχουμε κάτι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουν οι μέρες για το Summer League του NBA. Εκεί έχει έτσι μετατοπιστεί το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ εδώ και μέρες, είναι η αλήθεια. Στη λογική ότι θα είναι εκεί και ο προπονητής του, ο Ηλίας Παθεοδόρου, και ο τεχνικός διευθυντής, ο Νίκος Σταυρόπουλος, στο Las Vegas. Γενικά εδώ και τις τελευταίες εβδομάδες έχουν έτσι λίστες παικτών που θα είναι εκεί, έχοντας ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις που τους ενδιαφέρουν, που τους έχουν κεντρήσει έτσι το ενδιαφέρον. Περιπτώσεις βέβαια οι οποίες, όπως καταλαβαίνουμε, δύσκολα προχωράνε άμεσα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στο όνομα του Κίφερ Σάιξ, ενός παίχτη που έχει καλά στοιχεία, είναι άσος, είναι ξεκάθαρο πλέον από τη στιγμή που ο Κατσίβελς δεν συνεχίζει στον ΠΑΟΚ, ότι όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για έναν Αμερικανό εκεί, δηλαδή ένα πολύ έτσι ιδεατό σενάριο για τον ΠΑΟΚ θα ήταν ένας Αμερικανός, ο Κόνιαρης και ο Γκος. Ωραία. Και στην πορεία ο Τσόχλας, εφόσον γίνει καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά, ξέρεις ότι μέσα στο καλοκαίρι αλλάζουν άλογα με το τι έρχεται μπροστά σου. Μια περίπτωση μπορεί να είχες μπροστά σου και τέλος πάντων σχεδόν κλεισμένη ή συμφωνημένη να μην σου κάθεται και να πηγαίνει σε κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω ότι το καλοκαίρι έτσι αυτό είναι λίγο περίεργο. Γενικά η παρουσία του ΠΑΟΚ εκεί, στο Summer League του NBA, είτε άμεσα είτε λίγο πιο μετά αναμένεται να φέρει έτσι εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι και ειδικά στην αμερικανική αγορά και σε αυτά που τσεκάρει. Τώρα από την Ελλάδα, εντάξει, η αγορά είναι συγκεκριμένη. Από την Ελλάδα αν θα κινηθεί σε κάτι ο ΠΑΟΚ, νομίζω θα κινηθεί για μια στελέχωση του ρόστερ, να το πω πολύ απλά. Δηλαδή προφανώς και ό,τι Έλληνας ελεύθερος κυκλοφορεί και έχει υποταθεί περισσότερο σε εμάς, έχει υποταθεί και στον ΠΑΟΚ. Απλά είναι περιπτώσεις παικτών που μπορούμε να μιλάμε υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, υπό προϋποθέσεις. Μια περίπτωση τέτοια, ας πούμε, είναι ο Σχίζας, που πιθανολογώ ότι έχει υποταθεί και στον Άρη, έχει υποταθεί και στον Προμηθέα, έχει υποταθεί και στην ΑΕΚ, γενικότερα σε όλους πλην των δύο θα έχει υποταθεί. Απλά μιλάμε υπό προϋποθέσεις, δηλαδή στη λογική ότι μιλάς με έναν Αμερικανό, δεν σου κάθεται. Μιλάς με έναν δεύτερο, δεν σου κάθεται. Φτάνει σε κάποια φάση άποστο και λες ο Σχίζας είναι ελεύθερος. Είναι Έλληνας παίχτης, μπορεί να με βοηθήσει, τον παίρνω για τρίτο. Αυτό θέλω να πω υπό προϋποθέσεις και εξηγώ. Μια ανάλογη στον περίπτωση είναι και το Σταμάτη, που τον ξέρω και από Παθοδόρο από την Κηφισιά. Ναι. Πάλι μιλάμε για κάτι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε αυτή την εποχή, 3 Ιουλίου, να κάνουμε κουβέντα για το Σταμάτη και το Σχίζα. Να μιλήσουμε Αύγουστο μήνα για τέτοιες περιπτώσεις, μου φαίνεται πιο φυσιολογικό. Είναι ξεκάθαρο ότι το βάρος είναι στην αμερικανική αγορά, σε πρώτες επιλογές δηλαδή, και από τη στιγμή που θα δεις τι επιλογές έχεις κλείσει από αυτά που ήθελες, τότε μπορείς να πας σε εναλλακτικές τύπου Σχίζα, τύπου Σταμάτη, ό,τι άλλο μπορεί να κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι. Και το λέω γιατί το έχουμε ξαναπεί και τις προηγούμενες ημέρες, ότι γενικά η ελληνική αγορά για ομάδες οι οποίες θέλουν να παίξουν Ευρώπη και Ελλάδα δεν έχει πολλές επιλογές. Δεν έχει πολλές επιλογές που να βάζεις το χέρι σου στη φωτιά ότι αυτό τον παίκτη θα τον πάρω και θα μου δώσει πράγματα. Μια τέτοια επιλογή τον ΠΑΟΚ ήταν ο Κατσίβελης. Αλλά ο Κατσίβελης από τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ έπαιρνε 40 χιλιάρικα φέτος και η συμφωνία που είχε του χρόνου έλεγε 70 και στον Προμηθέα κάπου είδε θα παίρνει 120, πώς θα τον κρατήσει. Τεράστιο. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε τα τριπλάσια χρήματα αυτά που έπαιρνε φέτος, εφόσον ισχύει το νούμερο, έτσι, γιατί μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Αλλά αν να μείνει 120 να είναι 100. Έτσι, πάλι μιλάμε για χρήματα τα οποία για μεγάλη δεν διαφορά, έχει να δώσει. 30.000 διαφορά μιλάμε τώρα, εντάξει, δεν είναι λίγο πράγμα. Ναι, αν ισχύουν τα 120, ναι. Ο Κατσίβελης φέτος έπαιρνε 40.
και θα πάει στα 120. Μιλάμε για τρεις φορές τα λεφτά. Τρεις φορές πάνω, ναι. Εγώ και σου λέω και 100 να είναι, πάλι είναι πολλά. Πάλι είναι μεγάλη διαφορά. Φυσικά. Γι' αυτό λέω ότι το να βρεις επιλογές Ελλήνων παιχτών καλές είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, ας πούμε, ο Προμηθέας βγήκε στην αγορά, έριξε λεφτά στο Τσαερέλη, έριξε λεφτά στο Κασελάκη. Έτσι, ο Κασελάκης είναι μια περίπτωση που ξέρεις ότι ειδικά με δύο χρονιές που έκανε στην Αστάνα θα σε βοηθήσει. Αλλά όταν μιλάμε για τέτοια χρήματα, δεν μπορεί να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει στην αγορά και να δώσει 120-130 χιλιάρικα σε Έλληνα παίχτη. Αμφιβάλλω αν μπορεί να δώσει 120-130 χιλιάρικα για ξένο. Δηλαδή για τον καλό του ξένο, αν μπορεί να ανέβει τόσο ψηλά. Είναι πολλά τα λεφτά. Ο Προμηθέας έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη στο οικονομικό κομμάτι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν μιλάω για τους πάνω, για τους δύο και την ΑΕΚ. Αλλά από τους υπόλοιπους νομίζω θα ξεφύγει πάρα πολύ οικονομικά ο Προμηθέας. Τώρα στο αγωνιστικό είναι άλλο θέμα, αλλά στο οικονομικό ήδη με αυτές τις μεταγραφές που έκανε. Σχεδόν καλύψει. Τον έχει ανακοινώσει, δεν νομίζω τον έχει ανακοινώσει. Όχι, ακόμα, αλλά οπότε φαίνεται και σχεδόν, δηλαδή έχει καλύψει για μένα τον μπάτζετ του Άρη. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι χρήματα. Για τον Κατσίβελη, ας πούμε έτσι. Ο Κατσίβελης προέκυψε στον ΠΑΟΚ πέρσι, ήταν μια πρώτη επιλογή το καλοκαίρι. Εξηγώ τώρα πώς πήγε η κατάσταση. Το καλοκαίρι τότε δεν κάθισε. Ο Κατσίβελης πέρασε όλο το καλοκαίρι. Τσέσεκα έκανε προετοιμασία εκεί. Συμμετείχε στα φιλικά. Το πάλεψε μέχρι το τέλος ουσιαστικά για να μείνει εκεί. Ναι, κυνήγησε κάτι άλλο, ναι. Ναι, ήρθε το θέμα με τον Ντίλαρντ και προέκυψε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ πήρε ένα ρόλο τον οποίο δεν τον είχαμε ξαναδεί. Είναι η αλήθεια. Ούτε στον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια, ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στην Αστάνα. Δηλαδή είχε ευθύνες, είχε αποφάσεις στην επίθεση. Εγώ νομίζω ότι σε γενικές γραμμές θα πήγε καλά ο Κατσίβελης. Και είναι ένας παίχτης που είναι χρήσιμος ως Έλληνας. Εκεί θέλω να μείνω ότι ελληνικές επιλογές σε αυτό το επίπεδο δεν είναι πολλές. Δεν είναι πολλές. Δηλαδή το να βγεις στην αγορά και να πεις θα πάρω έναν Έλληνα στο ασώδιο, τώρα που μιλάμε, για να μου έχει συμπληρωματικό ρόλο, να το πω έτσι, τέλος πάντων υποστηρικτικό ρόλο στο ρόστερ, οι επιλογές ποιες είναι. Δεν είναι πολλές. Οπότε ψάχνεις στην Αμερική για να βρεις κάτι καλό, στα λεφτά πάντα που μπορείς να δώσεις, και αν από εκεί δεν σου έρθει αυτό που θέλεις, τότε ίσως να ξανακοιτάξει την ελληνική αγορά. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει έναν κορμό. Αν καταφέρει να κρατήσει τον Γκος, αν η υπόθεση του Τζόουνς καταλήξει καλά για τον ΠΑΟΚ, αν δηλαδή καταφέρει από τους περσινούς Αμερικανούς να κρατήσει δύο, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Απλά ο Γκος, όταν τον έχουν προσεγγίσει από τους Wizards για να αναλάβει ρόλο στο τεχνικό επιτελείο και το σκέφτεται, καταλαβαίνεις ότι το μυαλό του ίσως και έναν αλλού. Έτσι, ένας παίχτης που έχει μια τέτοια πρόταση και δεν την απορρίπτει αμέσως, γιατί θέλει να παίξει, καταλαβαίνεις ότι σκέφτεται και άλλα πράγματα, σκέφτεται και λίγο αλλιώς το μέλλον του. Οπότε πόσο μπορείς να το περιμένεις. Έτσι. Δεν μιλάμε για πρόταση αγωνιστική, μιλάμε για πρόταση για το τεχνικό επιτελείο. Γι' αυτό λέω ότι ίσως του Γκος να έχει μπει και το μυαλό άλλα πράγματα. Έτσι, μιλάμε για ένα παιδί που είναι εκεί πέρα, είναι από την Ουάσιγκτον πολλά χρόνια, εκεί μεγάλωσε, εκεί έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ, προφανώς και έχει μια καλή σχέση με το τεχνικό staff εκεί πέρα τον Γουίτσα, γιατί του είχε μια τέτοια πρόταση. Από τη στιγμή που το σκέφτεσαι, αυτό πάει να πει ότι στο μυαλό σου έχουν μπει και άλλα πράγματα πέραν του καθαρά αγωνιστικού. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο περίεργη έτσι, η κατάσταση με τον Γκος και του Τζόουνς. Πρέπει να περιμένουμε. Ο Τζόουνς έχει πρόταση, έχει νομίζω προτάσει, τέλος πάντων ο ατζέντης του, ο Αμερικανός, προσπαθεί να του φέρει προτάσεις από διάφορες χώρες. Το που θα καταλήξει θα αποφασιστεί νομίζω από τον Αμερικανό ατζέντη και τον ίδιο. Ωραία. Και εγώ εκεί το βλέπω. Ναι. Έτσι. Και προφανώς και εγώ άμα ήμουν Jones, έτσι, και είχα τον Αμερικανό τον ατζέντη, θα έψαχνα μια καλή πρόταση από ένα επόμενο επίπεδο πρωτάθλημα, να το πω έτσι. Από τη Γαλλία, λέω ένα παράδειγμα. Που ήταν και εκεί νομίζω πριν έρθει στο Προμηθέα, πρέπει να έχει παίξει η Γαλλία κάπου. Από την Γερμανία, ξέρω εγώ. Και αν από εκεί δεν έβρισκα αυτά που θέλω, θα κοιτούσα και τις προτάσεις που έχω από την Ελλάδα. Σωστό. Και είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Μια που ανέβαινες Γερμανία. Πες. Όχι, πες. Όχι, γιατί εγώ ήθελα να σε πάω αλλού τώρα γι' αυτό, επειδή θες να κλείσεις το. Πάμε. Όχι, μια που ανέβαινες Γερμανία, ήθελα λίγο να κάνουμε και ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα, την οποία είδαμε στα δύο παιχνίδια με το Ισραήλ και την Εστονία. Εντάξει, δεν χωράει νομίζω κριτική, καλύτερη ομάδα. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Χθες, ωραία, επειδή είμαι εκτός, χθες σε κάποια φάση το βράδυ, πώς σκρόλαρα το κινητό κάτω, έτσι μπαίνοντας λίγο σε κανένα δυο site να δω τι γίνεται. Κάπου είδα ότι παίζει η εθνική. Δηλαδή, έχει. Ναι, εντάξει τώρα, το ασχοληθήκαμε πολύ, πολύ μπασκετική. Και γενικά, δηλαδή, εγώ από ό,τι είδα και στα περισσότερα γήπεδα δεν είχε κόσμο.
Έτσι, τώρα μέσα στο Μουντιάλ, τώρα να σου πω κάτι, ρε φίλε, ποιο θα ασχοληθεί τώρα. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μα τώρα. Έχει Μουντιάλ, θα πάει να δει τώρα προκριματικά. Κάποιε χώρε που είναι πιστέ και αυτά, ναι, εντάξει. Απαξιώνεται η προσπάθεια των παιχτών και των προπονητών που είναι εκεί, που είναι όντω πολύ καλή. Έτσι, η Εθνική έχει κάνει 6-6, μια ομάδα εντελώ πειραματική. Με ρόστερ εναλλακτικό, με παίξει που παίξαν πρώτη φορά όλοι μαζί και έχει κάνει 6-6. Και νομίζω ότι και με την Εστονία, με το Ισραήλ το μάτσο το είδα. Ωραία, το είδαμε. Με την Εστονία δεν έχω εικόνα, αλλά από ό,τι διάβασα, πρέπει και με την Εστονία να παίξει καλό μπάσκετ. Και με το Ισραήλ έπαιξε καλό μπάσκετ. Ωραία. Αλλά. Ναι, δηλαδή τώρα από εδώ και πέρα τελειώνει και πα σε επόμενα προκριματικά πάλι, έτσι άλλον όμιλο. Να πούμε, να πούμε τώρα ότι δημιουργούνται 4 όμιλοι των 6 ομάδων από την οποία διαδικασία στο παγκόσμιο κύπελλο του 19. Περνάνε οι 3 πρώτοι. Οπότε οι ομάδες που τερματίζαν αίτητες, για να μην περάσουν, πρέπει να γίνει, δηλαδή πρέπει να αυτοκτονήσουν. Κουβαλάω τις νίκες εγώ, δηλαδή το 6-0. Ναι, κουβαλάνε τις νίκες, παίζουν μέσα έξω με τις ομάδες από τον άλλον όμιλο, δηλαδή δίνουν άλλα 6 παιχνίδια. Έτσι. Ναι. Και αυτό. Ναι, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για όμιλο που θα έχει, ας πούμε, Γερμανία, θα έχει. Ναι, όμιλος, θα έχει πρέπει να δώσει αντιπάλους. Ο όμιλος εθνικής αυτή τη στιγμή είναι Γερμανία, Ελλάδα είναι στο 6-0. Έτσι, ναι. Η Σερβία είναι στο 4-2. Ναι. Το Ισραήλ 3-3, Γεωργία 2-4, Εστονία 2-4. Αυτό είναι ο όμιλος εθνικής. Έτσι, οπότε βλέποντας αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνεις ότι οι 3 που θα περάσουν λογικά, Γερμανία, Ελλάδα, Σερβία. Ναι. Έτσι, γιατί είμαστε ήδη 2 νίκες πάνω από το Σέρβο. Και 3 πάνω από τον Ισραηλινό. Δηλαδή για να μείνει εκτός η Ελλάδα πρέπει να κάνει στα 6 παιχνίδια που θα παίξει, δηλαδή θα παίξει μέσα έξω Σερβία, μέσα έξω Γερμανία και στη Γεωργία, θα πρέπει στα 6 παιχνίδια να κάνει 6-0 το Ισραήλ και η Ελλάδα να κάνει 2 νίκες. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι απίθανο, έτσι. Από την που κουβαλάνε τα. Το πιο σημαντικό νομίζω από όλα από αυτά τα παράθυρα τέλος πάντων, ειδικά τώρα αυτόν τον καιρό, νομίζω το πιο σημαντικό είναι ο κύριος Κουρτόπουλο ότι θα κρατήσει τον ίδιο κορμό και στη συνέχεια. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει. Ωραία, δεν ξέρω κατά πόσο η ομάδα, αν το καλοκαίρι του 19 είναι στο Μουντομπάσκετ, θα πάει στη Δωδεκάδα και θα έχει, ξέρω εγώ, τον Βασιλόπουλο, τον Μαργαρίτη, τον Αθηναίου. Ποια άλλη τραβάνε αυτόν τον καιρό, ξέρω εγώ, τον Γιαννόπουλο, τον. Κοίτα, για τον παγκόσμιο δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι θα είναι αυτή απλά στο παγκόσμιο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει από την αρχή του σκηνικού με τα παράθυρα, ότι το είχε αναφέρει το Μεσίνα στο ξεκίνημα. Ναι. Ότι είναι ντροπή γιατί βάζει και τον προπονητή σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και όντως, αυτά τα παιδιά έχουν κάνει 6-0. Ωραία. Στη συνέχεια των προκριματικών μπορεί όντως, από τη στιγμή που ισχύει αυτό το, έτσι όπως πηγαίνει η βαθμολογία, να έχουν πάρει αυτοί από το χέρι και να πηγαίνουν ομάδες από τον μπάσκετ. Δεν είναι μια ειδική επιβράβευση για αυτούς να είναι σε μια μεγάλη οργάνωση. Ναι, σωστό. Είναι, αλλά, δεν ξέρω αν θα είναι ίδιος δεκάδα ακριβώς. Κοίτα, αλλά κάτι, εγώ πιστεύω. Αρκετοί από αυτούς. Η διαφορά ξέρεις ποια είναι τώρα, Νίκο, το συζητάμε τώρα. Στην Γαλλία, π.χ., σχεδόν όλοι οι NBAers πήγαν. Όλοι. Στη Γερμανία. Μέχρι ο Ντιό πήγε. Έτσι. Στη Γερμανία ο Στρέντερ πήγε. Ναι. Έτσι. Ναι, έτσι. Στη Φιλανδία, ξέρω εγώ, ο Πιτσιρικάς πήγε. Έτσι. Ναι. Όλοι οι NBAers στην Ιταλία πήγαν. Ναι. Στην Ελλάδα ο Γιάννης δεν ήρθε. Θα είναι, όπως λέει ο Σκουρτόπουλος, στα επόμενα παράθυρα. Αλλά δεν νομίζω να είναι, γιατί τα επόμενα παράθυρα είναι μέσα στη χρονιά. Δεν νομίζω ότι ο Γιάννης απίθανο. Γενικότερα με αυτό το σκηνικό που υπάρχει στην εθνική ομάδα να ξαναμπλέξει. Έτσι, με την εθνική ομάδα. Τα επόμενα παράθυρα είναι Σεπτέμβρη και Νοέμβρη και Φλεβάρι. Ναι. Οπότε τον κούμπο αν έρθει θα έρθει μόνο Σεπτέμβρη και αν. Ναι. Αλλιώς μετά πάει κατευθείαν στο παγκόσμιο. Εγώ λέω ότι τον Αντετοκούμπο, με όλο αυτό το σκηνικό που επικρατεί στην εθνική ομάδα, πολύ δύσκολο θα ξαναδούμε στην εθνική ομάδα. Έτσι νομίζω. Και είναι αυτό που μας έλεγε ο Μίτσο Καρέδας, φίλε, την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι από το να βλέπεις μούτρα ξυνισμένα, έτοιμα για φασαρία, γιατί παίζω εγώ τόσο και παίζει ο άλλος και όλα αυτά. Αυτό είναι το σκηνικό στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια, έτσι. Εκτός πιστεύω... από τώρα από αυτήν την ομάδα με τα παράθυρα, το άλλο σκηνικό είναι αυτό. Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι από αυτούς που είναι εκτός εθνικής. Δεν νομίζω ότι και όλοι έχουν ελπίδες για εθνική. Ναι. Δεν πιστεύω δηλαδή τώρα ότι ο παπάς. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Δεν βλέπω δηλαδή ότι. Αυτοί που είναι εκτός. Δηλαδή νομίζω ο περισσότερος τόρος γίνεται για τον Τοκούμπο. Κυρίως. Άρα τον Τοκούμπο, Καλάθης, Λούκας. Ναι, ωραία. Εκεί είσαι. Ναι, εκεί για να πεις ότι. Αυτοί
ναι, να βάλω το στάρ μου τέλο πάντων μέσα. Okay. Άλλου δεν έχει δηλαδή. Ποιον άλλο είναι εκτό. Ο Μπουρούς λέει καθένα μέσα. Ναι. Έτσι. Ναι. Παπα-Νικολάου, Παπα-Πέτρου, την μια παίζουν, την άλλη κουράζουν. Θανάσαι το κούμπο δεν είναι μέσα. Ναι. Ο Παπα-Νικολάου, τώρα Παπα-Πέτρου τι χρονιά έκανε. Τίποτα. Ναι. Αγραβάνει τίποτα. Ναι. Πριν δεν ζει, λογικά σταματάει από εθνική. Δεν νομίζω, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ο γύρος ο Πρίτεζης. Πού είναι απώλεια, γιατί πάντα ήταν παρόν στην εθνική στα μεγάλα τέτοια. Ναι, 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 σωστά. Έτσι. Σωστά. Παναθηναϊκός είναι ο Καλάδης, που εγώ πιστεύω, εντάξει, λογικά εφόσον κληθεί θα είναι. Θα είναι απώλεια αν δεν είναι ο Καλάδης. Έτσι. Ποιος ναι. άλλος, ο Μητόγλου, που πάει καλά τώρα. Δηλαδή, τι να πάρει, τον παπά με την προϊστορία του στην εθνική, να τα κάνει πάλι όπως τα έκανε. Όχι. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι εφόσον η ομάδα καταφέρει να είναι στο μπάσκετ και θα το έχει καταφέρει, θα το έχουν καταφέρει αυτοί οι 13, 14, 15 παίχτες που ήταν μέσα. Οπότε σίγουρα, θέλω να πω ότι σίγουρα κάποιοι από αυτούς έχουν πολλές θάνατες να είναι στην στο μπάσκετ. Ναι, για μένα το πιο δίκαιο είναι, αν όχι όλοι, ωραία, στην 12 που θα πάει στο μπάσκετ, οι 7-8, άντε να το πω έτσι, γιατί όταν μιλάμε για το Καλάθι, για το Σλού, για τον Αντοκούμπο και όλα αυτά, εντάξει, μιλάμε για άλλο επίπεδο παίχτες, οι 7-8 το δίκαιο θα είναι να είναι εκεί. Και όχι να είναι εκεί απλά. Ναι, αυτοί οι τρεις νομίζω ότι πρέπει να είναι στην εθνική. Έτσι κατά σημαντικά. Αυτοί οι τρεις πρέπει να είναι στην εθνική. Αν ναι, βάζει και τον Παπα-Νικολάου, πάμε στους 4. Έτσι που σαφέστατα και έχουν κομμάτι στην εθνική. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια προσέγγιση με τον Κουφό. Είναι ένα ερώτημα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι και αυτός ψήνεται πάρα πολύ. Δεν νομίζω γιατί ψήνεται και αυτός. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω και αυτός. Δηλαδή, άμα βγάλει από του 12 του 4, οι οποίοι οι 3 είναι κοντοί ουσιαστικά, περιφερειακοί. Εντάξει, οι υπόλοιποι έχουν πιθανότητα. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως, με βάση το σύστημα τη εξαγωγή, η εθνική πρέπει να αυτοκτονίσει για να μείνει εκτός. Έτσι είναι στο 6-0 και ο τρίτος είναι στο 3-3. Δηλαδή, η εθνική είναι στους 12, το Ισραήλ στους 9. Δηλαδή, είναι απίθανο να μην μείνει στην πρώτη τριάδα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, σε σχέση έχουν με άλλους... έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια οι παίχτες που είναι εκεί και μπράβο τους. Ωραία. Δεν γίνεται έτσι όπως είναι αυτή η διαδικασία ανάμεσα σε Ευρωλίγα. Τώρα αυτά τα παράθυρα μέσα στο Μουντιάλ δεν έχουν πέσει τα φώτα πάνω τους καθόλου. Αυτό που έχουν πετύχει δεν είναι λίγο για μένα. Ωραία. Μια ομάδα παντελώς καινούρια. Ναι. Ωραία. Φυσικά. Να έχει κάνει 6-0 και εγώ νομίζω ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια έπαιξε καλό μπάσκετ. Αν καταφέρουν όντως να είναι στο μπάσκετ θα είναι μεγάλη επιτυχία και δεν το λέω ούτε επειδή πηγαίνουμε με την ΕΟΚ ταξίδια ούτε τίποτα. Όντως θα είναι μεγάλη επιτυχία γιατί μιλάμε για καθαρά μπασκετικά είναι μια μεγάλη επιτυχία. Το να έχεις μια παντελώς καινούργια ομάδα με παίξεις που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί να καταφέρουν να πάνε στο μοντομπάσκετ και μάλιστα παιδιά που δεν είχαν και μεγάλη εμπειρία από την εθνική ομάδα. Ωραία. Απλά το δίκαιο από εκεί και πέρα μετά αν βρεθείς θα είναι αυτοί οι ίδιοι που σε πήγανε, αυτοί οι ίδιοι να είναι και στην εθνική ομάδα. Και να μην νομίζουν κάποιοι, να σου πω κάτι και να μην νομίζουν κάποιοι επειδή είναι το σύστημα έτσι. Σίγουρα μας βοηθά γιατί κάναμε το 6-0, αλλά δες λίγο τώρα τι γίνεται. Πώς να σου πω τι γίνεται. Έτσι. Στον όμιλο τον πρώτο είναι η Ισπανία στους 12 βαθμούς, 6-0. Η Τουρκία έχει 4-2. Η Λετωνία έχει 4-2. Το Μαυροβούνιο είναι στο 3-3. Η Ουκρανία στο 3-3. Και η πρωταθλήτρια Ευρώπη, Σλοβενία, στο 2-4. Καλό. Έτσι. Ναι, γιατί η πρωταθλήτρια Ευρώπη, Σλοβενία, παίζει κανένας από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Μόνο ο Πρέπελιτς πρέπει να είναι εκεί. Μόνο ο Πρέπελιτς. Έτσι. Η Σλοβενία, δηλαδή, τώρα πρέπει να κάνει απίθανα πράγματα. Βέβαια, είναι πολύ ρευστός ο συγκεκριμένος όμιλος, ο πρώτος. Ναι. Γιατί ο δεύτερος είναι στο 4-2 και η Σλοβενία στο 2-4. Δηλαδή, μπορεί η Σλοβενία με δύο νίκες. Δηλαδή, τώρα, άμα κερδίσει μέσα έξω την Τουρκία, την καβαλάει. Έτσι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τόσο δύσκολο, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολη η όλη κατάσταση. Στον δεύτερο όμιλο, να πούμε, η Λιθουανία είναι στο 6-0, Ιταλία 4-2, Πολωνία 3-3, Ολλανδία 3-3, Κροατία λίγο έλειψε να μείνει εκτός. Κέρδισε το Ρουμάνο τελευταία αγωνιστική 3-3, Ουγγαρία 3-3. Εδώ βλέπουμε ότι θα γίνει ο κακός χαμός σε αυτό τον όμιλο για την δεύτερη και τριτή θέση, αν πούμε ότι ο Λιθουανός είναι περασμένος, είναι τελειωμένη η κατάσταση. Και στον τρίτο όμιλο η Γαλλία είναι στο 6-0, η Τσεχία παρακαλώ στο 5-1 και μετά είναι Ρωσία 3-3, Φιλανδία 3-3, Βουλγαρία 2-4 του Σάσο του Βεζέγκοφ και η Βοσνία στο 2-4. Έτσι, δηλαδή θα έχουμε τον Μαρκάνεν να προσπαθεί να περάσει μόνος του τη Φιλανδία από τον Ρώσο και από τον Βουλγαρό. Γιατί ο Τσέχος έφυγε δύο νίκες μπροστά. Αυτά επειδή τα αποτελέσματα τα παίρνει στην πρώτη, δεύτερη φάση. Οι δύο νίκες διαφορά που έχει τώρα ο Τσέχος με τη Ρωσία και με τη Φιλανδία μετράνε πάρα πολύ. Έτσι. Και τελευταίο όμιλο, όπως είπαμε, η Ελλάδα με τη Γερμανία έχουν από 12, Σερβία έχει 10 με 4-2 ρεκόρ, Ισραήλ
3-3. Γεωργία του Ηλία Ζούρου στο 2-4. Εστονία επίσης στο 2-4. Εθνική μας ξεκινάει πρώτο παιχνίδι εντός έδρας 13 Σεπτέμβρη με Σερβία. 16 παίζουμε στην Γεωργία. Έτσι. Μετά πάμε. Το δεύτερο παράθυρο είναι 30 Νοεμβρίου. Ελλάδα-Γερμανία. 3 Δεκεμβρίου. Σερβία-Ελλάδα. Και τελευταίο παράθυρο, τρίτο, 21 Φεβρουαρίου, Ελλάδα-Γεωργία και τελευταία αγωνιστική 24 του Φλεβάρι του 19, Γερμανία-Ελλάδα. Έτσι. Μάλιστα. Χαμόγελα τότε εκεί, ξέρεις, ελληνική ομογένεια και αυτά στο γήπεδο, να περάσουμε και οι δύο μαζί στο παγκόσμιο. Απλά πράγματα. Μακάρι να τα καταφέρουν. Μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν. Αυτοί εκεί πέρα που είναι μέσα τα αξίζουν. Όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω, άλλη κουβέντα. Αλλά αυτοί έτσι. Εκεί πέρα οι 12, 13, 15 το αξίζουν. Σωστό. Σου ζωρώ και έτσι ο Κάρτερ Βίλιαμς. Τώρα το βλέπω εδώ στις DNA. Α, μάλιστα. Κάποιος ο οποίος ξεκίνησε με πολλά, αλλά με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες, αλλά δεν. Εντάξει, θα κινηθούν και άλλες ομάδες, δεν μπορεί να μείνουν έτσι. Ναι, σίγουρα και εγώ πιστεύω θα κινηθούν κι άλλοι. Ναι. Το θέμα είναι από τους μεγάλους ποιοι θα κινηθούν. Το να κινηθούν οι μικρομεσαίοι που αδιάφορα, ας πούμε, το θέμα είναι από τους μεγάλους που θα κινηθεί. Δηλαδή, περιμένω Lakers, περιμένω Rockets, Oklahoma και από την άλλη πλευρά περιμένω Βοστόνη. Και εσύ ξέρεις να δω τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι δύο. Γιατί δεν υπάρχει άλλο στην Ανατολή. Δεν υπάρχει. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Νικόλα, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Άντε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για τον Νίκο Μοσχοβίτη. Στο κομμάτι που μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, λίγο NBA και εθνική ομάδα. Το αναλύσαμε και το κομμάτι της εθνικής. Η εθνική που είπαμε βάσει το πρόγραμμα θα περάσει. Το αξίζουν τα παιδιά. Έτσι, το 6-0 είπαμε, είδατε τις βαθμολογίες, δεν είναι εύκολο πράγμα. Το 6-0. Μην νομίζουν κάποιοι ότι παίζαμε με τα λιμά και έτσι. Ο Σλοβαίνος που είναι. Γιατί πολλές ομάδες επηρεαστήκαν από αυτή την κατάσταση, από τα παράθυρα. Πολλές ομάδες επηρεαστήκαν από τα παράθυρα. Έτσι. Η Σλοβενία από τα δεύτερα Ευρώπη είναι στην τελευταία θέση, 2-4. Για να περάσει θέλει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Πραγματικά. Και χρήσουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον παρόν στην εθνική ομάδα. Σε αυτό το κομμάτι. Και πολύ περισσότερα παιδιά τα οποία. Ξέρεις σε μεγάλο βαθμό ότι δεν θα είσαι εκεί. Παλεύεις για κάτι στο οποίο δεν θα είσαι. Μπείτε λίγο, ο καθένας μας που το σκεφτόμαστε τώρα, μπείτε λίγο στην θέση τους. Θα το έκανες. Θα μπαίνεις σε αυτή τη λογική. Να παλεύεις για κάτι που θα κερδίσει κάποιος άλλος και εσύ θα μείνεις εκτός. Έτσι. Γιατί τώρα, ας πούμε, παίζει ο Γκίκας, παίζει ο Μποχωρίδης. Έτσι. Παλεύουν τα παιδιά και καλά κάνουν και σωστά πράττουν για την εθνική. Αλλά ξέρω μέσα τους ότι αν γυρίσει ο Καλάδης και ο Λούκας, λογικά αυτή μπορεί να μην είναι. Έτσι. Δηλαδή παλεύει για κάτι και θα έρθει να σου πάρει ο άλλος το τέτοιο. Εντάξει, είναι δύσκολο, πραγματικά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε με NBA, το τελευταίο κομμάτι, να δούμε τι έγινε αυτές τις προηγούμενες μέρες και τι περιμένουμε, πώς αλλάζει το NBA και τι πανικός γίνεται γενικά στα social media. Έτσι, τρομερές. Ιδέες από τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε ένα παράδειγμα φυσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Basket City, μέχρι τις 10, στο λεπτό κομμάτι της εκπομπής για λίγα λεπτά ακόμα. Θα ασχοληθούμε, συγγνώμη, με το NBA, όπου πραγματικά το τελευταίο 48ωρο γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι, όταν ξεκίνησε ουσιαστικά η περίοδος των μεταγραφών, ας το πούμε έτσι, στο NBA, θα μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι με τον Στάθη Νικολαίδη, εδώ μέλος του Λίμπερο 107 και 4, το ακούτε κάτι Σαββατοκύριακο με τους Αλληλούια, τον ντουέτο που σας κατάζει στην ζωγραφιά και φυσικά επένδυνο στο μπασκετικούς.gr. Έτσι, ένα site πολύ δυνατό για τους μπασκετικούς. Μπείτε να το δείτε. Και εκεί ένα πολύ ωραίο κείμενο ο ίδιος, γιατί ο Λεμπρόν πήγε στους Λέικες. Να τον καλησπέρισουμε καταρχήν. Στάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταμάτη. Τι γίνεται, καλά είσαι? Κοίταξε, δεν θα μπορούσα να είμαι καλύτερα και νομίζω ότι για όλους τους μπασκετικούς, ξέρεις, είναι μια πισόπλατη μαχαιριά τώρα εν μέσω Μουντιάλ και όλας, να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μετακινήσεις αθλητών στην Αμερική. Που ξέρεις, είναι, ρε παιδί μου, ένα... δείχνει καταρχάς ότι το άθλημα περνάει, νομίζω, τις καλύτερες του στιγμές. Δεν ξέρω και ποια είναι η δική σου άποψη. Ναι, συμφωνώ. Τουλάχιστον το κομμάτι του marketing, έτσι. Κακός χαμός. Δηλαδή, εγώ να σου πω δύο μέρες τώρα κάθομαι και περιμένω λόγω της διαφοράς της ώρας το βράδυ τι θα βγάλουν.
Τι θα γίνει? Ναι, γιατί θα... ουσιαστικά οι ανακοινώσεις ξεκινάνε κοντά στις 12 η ώρα Ελλάδος και ναι. μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί και δηλαδή και χθες στο τέλος κάποια στιγμή έψαχνα εκεί πέρα, βλέπω και του Κάζιν στο θέμα. Να πούμε βέβαια για όσους δεν γνωρίζουν, που νομίζω μπασκετικοί είναι ελάχιστοι που δεν γνωρίζουν, όλη η ιστορία, όλος ο κακός χαμός ξεκίνησε από την απόφαση του Λεμπρό να πάει στους Lakers, έτσι. Τεράστια κίνηση για τους Lakers από θέμα marketing, από θέμα ιστορίας, ομάδας και βέβαια η οντότητα που είναι ο Λεμπρόν. Οι Lakers, οι οποίοι κάνανε αμέσως και άλλες 3-4 μεταγραφές, δηλαδή πήρανε Ρόντο, πήρανε Τζαβάλ Μαγκή, πήρανε Στέβερσον, ουσιαστικά για να και πλαισιώσουν. Τον Κάπολ, ναι, ακριβώς, για να κράτησαν, πλαισιώσουν τον το Λεμπρόν. Και η απάντηση ήρθε από τον Golden State που πήρε τον DeMarcus Cousins. Και όπως είπα πριν με τον Νίκο του Μοσχοβίδη που συζητούσα, δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα παίχτη ο οποίος είναι για μένα το νούμερο 2 στο center. Εντάξει, εγώ θεωρώ τον Davis νούμερο 1 και θα πάει εκεί για να πάρει 5 εκατομμύρια για ένα χρόνο. Ναι, προφανώς δεν θα πάει. Πάει για το δαχτυλίδι, έτσι. Πάει για την... Ναι, ναι. Δεν θα πάει με τα χρήματα. Ναι, κοίταξε, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο μικρό νούμερο είναι τα 5 εκατομμύρια για έναν τέτοιο star, τα ίδια χρήματα έπαιρνε ο Παπα-Νικολάου όταν πήγε στους Rockets ως rookie. Έτσι. Απλά λόγω ηλικίας και τα λοιπά δικαιούται τόσο. Είναι το πολύ minimum, τα πολύ minimum χρήματα τα οποία μπορεί να πάρει ένας τέτοιος star. Και επειδή σας άκουσα και με τον Νίκο, πραγματικά οι Warriors, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουν δημιουργήσει από το μηδέν, όπως είχαν δημιουργήσει για παράδειγμα οι Heat τότε με LeBron James, Wade, Boss και τα λοιπά. Ξέρεις, αυτό που λέμε τους All-Star, το καταπληκτικό είναι ότι κατάφεραν να φτιάξουν τρεις δικούς τους All-Star, δηλαδή και ο Curry και ο Thompson και ο Green, είναι δικές τους επιλογές και μάλιστα όχι από υψηλά picks draft, δηλαδή παίκτες οι οποίοι στο κολέγιο έκαναν την τυφλερή καριέρα, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι καλέστηκαν προδιετίας τη συντηρία, το ότι ο Curry είχε το συμβόλαιο που είχε ξεκινήσει παλαιότερα, πριν να γίνει All-Star, να το πω έτσι. Άρα έπαιρνε λίγα και τη χρονιά που ουσιαστικά διένυε την τελευταία του σεζόν, ανέβηκε το salary cap, δηλαδή το maximum που έχουν οι ομάδες για να βάλουν συμβόλαια μέσα, και πήραν τον Durant, και ο οποίος ήταν ελεύθερος. Ναι. Εκεί νομίζω τώρα, και... Το φέτος, η αλήθεια είναι ότι είναι, να το πω διαφορετικά, αν εγώ ήμουν Cousins, θα ήταν και λίγο υποτιμητικό το να πέσω τόσο χαμηλά και σε χρήμα, αλλά κυρίως σε ρόλο, γιατί πάει σε μια ομάδα η οποία παίζει ένα συγκεκριμένο πράγμα, παίζει συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ο Durant κατάφερε, θεωρώ εγώ, λόγω IQ, λόγω το ότι είναι παιχταράς. Έτσι, να ταιριάξει. Να ταιριάξει, ναι, και αν θέλεις, να ταιριάξουν και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι μαζί του, ακριβώς. Που αν θυμάσαι και εσύ πριν από 2 χρόνια είχε φάει γερό κράξιμο του Durant. Έτσι, ναι. Που πάει για να πάρει το δαχτυλίδι μόνο και μόνο, και τελικά οι Warriors παίξανε γύρω από τον Durant ουσιαστικά. Έτσι. Δηλαδή έκαναν, ας το πούμε έτσι, μια συγχώνευση κατά κάποιο τρόπο. Τώρα ο Cousins είναι τραυματίας. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι είναι περισσότερο μια κίνηση εκφοβισμού, να το πω έτσι, ξέρω εγώ, με τα γραφικά. Ότι ξέρεις τι, εγώ όποιον καλό να πάρεις θέλω, εσύ, τον ναι. Έτσι. Γιατί πρακτικά ο Κάζερ θα πει, τώρα μιλάμε, έχει κόψει αχίλιο τένοντα. Ναι. Ελάχιστοι αθλητές έχουν, και για τον μπάσκετ ειδικά, ελάχιστοι αθλητές έχουν επιστρέψει, ας το πούμε έτσι, στην προηγούμενη, έτσι, σωστό. Όχι, μάλλον για έναν αθλητή ο οποίος και τα κιλάκια του τα έχει και το κορμί το δύσκολο και ειδικά έχει. Με τους ψηλούς είναι πολύ δύσκολο, έτσι, ο Σαμπόνης γι' αυτό ναι, λέγεται. Ναι, και δεν φαίνεται, η αλήθεια δεν μου φαίνεται εμένα ο Κάζας ότι είναι ο δουλευταράς, να το πω έτσι. Ναι, δεν είναι. Κοιτάξτε, ο Σαμπόνης γι' αυτό λέγονταν ένα θαύμα της φύσης που το λέγανε, πέρα από το σώμα του, είναι γιατί παίζει και από 2, αν δεν κάνω λάθος, ή 3 αχίλιους. Έτσι, και έπαιξε σε υψηλό επίπεδο τότε μετά με το Portland. Για τον Cousins που δεν είναι και δουλευταράς ο τρομερός, είναι δηλαδή σχολή Iverson, ας το πούμε έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Ο Cousins έπαιξε πολύ και για τους Lakers. Ναι. Να θυμίσω απλά, οι Lakers καταρχάς όλα αυτά τα χρόνια είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε πλάνο. Έτσι, δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία απλά έχανε για να μαζέψει ό,τι καλύτερο σε μικρούς μπορούσε. Τελικά ακόμα και οι επιλογές στους μικρούς τους δεν ήταν καλές. Ναι. Και ανέλαβε ο Μάρτιν Τζόνσον ως πρόεδρος
Και ουσιαστικά μέσα σε λίγο, έτσι, μέσα σε λίγους μήνες, αυτό που κατάφερε να κάνει ήταν να κάνει τα πάντα, δηλαδή και ας το πούμε μικρούς που δεν μπορούσαν να σηκώσουν τη φανέλα και ταυτόχρονα άσχημα συμβόλαια για το μέλλον της ομάδας, και ουσιαστικά έδωσε ένα καθαρό, μια καθαρή ομάδα κατά κάποιο τρόπο, που είναι ρίσκο αυτό, έτσι, την έδωσε στο LeBron James. Ναι. Και ξέρεις, ο LeBron James, εκτός το ότι φέρνει όλους αυτούς τους προσωπολάτρες, έτσι, τους λεγόμενους bandwagons που τους λένε οι, ναι, οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί, έτσι, δηλαδή όλοι οι οποίοι είναι λεμπρονικοί. Ας πούμε, έχω γνωστούς μου φίλους μου οι οποίοι δεν είναι καβαλιές, αλλά ήταν λεμπρον. Λεμπρον. Δηλαδή υποστηρίζουν, ναι, καβαλιές. Αυτοί δεν υποστηρίζουν Lakers. Και σκέψου ότι ταυτόχρονα οι Lakers είναι ένα, μπράβο, μια ομάδα. Ναι. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα, ας πούμε, με Lakers λόγω Σακίλ, μετά Κόμπε. Δηλαδή, πάντα ήταν μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστούσε. Έτσι. Είναι τεράστιο brand name. Τα τελευταία brand name, 5 χρόνια, ναι, δηλαδή είναι παγκόσμιο brand name, και κυρίως εγώ θεωρώ ότι η επιλογή του, καταρχάς το πολύ εντυπωσιακό, είναι ότι ενώ στους Cavaliers ο ίδιος υπέγραφε μονοετή συμβόλαια, έτσι, δηλαδή κάθε χρόνο ουσιαστικά ανανέωνε βλέποντας και το τι κινήσεις κάνουν οι Cavaliers, ο ίδιος τώρα για πρώτη φορά το έκανε και στο Heat αυτό, όπου εκεί δεσμεύτηκε ότι μάλιστα είχε πει στον τότε, έτσι, στο Pat Riley, ότι θα του φέρει 8 πρωταθλήματα, γιατί τα καθόταν μέχρι το τέλος της καριέρας του. Mm. Άσχετα δεν το έκανε τελικώς, αλλά δεσμεύτηκε για 4 χρόνια ο Τζέικη. Και παρότι για κάποιον θα πει, εντάξει, είναι τα λεφτά στη μέση, ο Λεμπρόν θα τα έπαιρνε αυτά τα λεφτά. Ούτως ή άλλως, ναι, δεν έχει θέμα να κάνει τα λεφτά. Ουσιαστικά είναι ο κράχτης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα φέρει και άλλους, δηλαδή ο Ρόντερ για παράδειγμα, και πρόταση και πέρσι από τους Lakers να έρθει να κάνει τον δάσκαλο κατά κάποιο τρόπο στο Lonzo Ball. Δεν πήγε. Είναι copy-paste, ας το πούμε, είναι ίδιος παίκτης με το Rondo. Έτσι. Αλλά δεν πήγε γιατί πολύ απλά δεν ήθελε να πάει σε μια ομάδα με μικρούς. Τώρα ξαφνικά ήρθε. Και μάλιστα σε ομάδα που ο ίδιος είχε και προηγούμενα. Έτσι. Δηλαδή, τώρα και με τους Lakers και με τον LeBron είχε πολλά όταν ήταν Βοστόνη. Ναι, ναι. Δεν είναι με τον LeBron λόγω Ανατολής, ναι, και με τους Lakers λόγω, θυμάστε, τελικούς με Bryant και τα λοιπά. Έτσι. Και με Gasol και λοιπά. Κοίταξε, τώρα το μεγάλο στοίχημα για τους Lakers είναι ο Kawhi Leonard. Έτσι. Mm. Ο οποίος ακούγεται ότι, τουλάχιστον με τα ρεπορτάζ, λένε ότι έχει δηλώσει ο ίδιος ότι θέλει να φύγει από τους Spurs, και μάλιστα δεν θέλει να πάει πουθενά άλλο, θέλει να πάει στους Lakers. Αυτό το έχει δηλώσει πριν πάει ο LeBron James. Ναι. Ουσιαστικά εκφράζει την ομάδα του και τον Popovich από το γεγονός ότι του χρόνου το καλοκαίρι που είναι ελεύθερος, ουσιαστικά θα μπορεί να κάνει αυτό που έκανε ο LeBron James, έτσι. Ή αυτό που έκανε πριν από 2 χρόνια Durant. Αφήσει την ομάδα σύξυλη χωρίς να πάρει τίποτα. Και τους εκφράζει, τους στείλει ότι θα φύγω ούτως ή άλλως, και όπως και φέτος το έκανε, δεν θα παίξω του χρόνου. Έτσι. Να θυμίσω ότι ο Καβάη δεν πήγε καν στα μάτσο play-offs να δει την ομάδα. Τίποτα, ναι, εντάξει. Δηλαδή τόσο ένος εισπασμένος είναι με τον Popovich. Και ουσιαστικά είναι... Οι Lakers ψάχνουν, νομίζω, και μια τρίτη ομάδα, ώστε να γίνει μια πολλαπλή ανταλλαγή, ώστε να πάρουν πράγματα όλοι. Έτσι. Γιατί αντικειμενικά από τη μία οι Lakers δεν θέλουν, ναι, να ξοδεύσουν τώρα τους 3-4 μικρούς που έχουν. Έτσι. Από την άλλη μπορεί δεν ξέρω, ο και ο Popovich τους θέλει, ναι, δεν νομίζω να τους θέλει και ο Popovich. Δηλαδή να μπει στη λογική ο Popovich να πάρει ανταλλάγματα τους Lakers, νομίζω ότι έχει κάτι για να το δελεάσουν τόσο πολύ. Καλά, να μπει όπως λες και σε άλλη ομάδα. Ναι, ναι, ακριβώς. Να δηλαδή, μπουν άλλες ομάδες. Ότι... Δεν θέλει να τους κάνει και η ομάδα, το έχει δηλώσει. Δεν θέλει να. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Είναι οι Lakers, είναι brand name, το οποίο μπορεί να δυναμώσει σε μια νυχτή που λέμε. Έτσι ξαφνικά εκεί που ο Spurs έγινε, συγγνώμη, ο Popovich έγινε να νοιάζεται για τους Rockets και τους Warriors, ξαφνικά έρθει να νοιάζεται και για αυτούς και με μεγάλη διαφορά. Έτσι, γιατί εντάξει, οι Spurs τόσα χρόνια έγιναν brand name λόγω Popovich. Δηλαδή αν δει κανείς, ναι, πριν τη γενιά του Popovich, δηλαδή εννοώ με Robinson, Duncan και μετά με Duncan, Parker, Ginobili και όλους αυτούς, οι Spurs ήταν απλά μια ομάδα της Δύσης η οποία έμπαινε στα play-off. Δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό, τρομερό, δηλαδή σαν brand name. Γίνανε επιπρόβες και ο Popovich ξέρει καλά τις δυναμικές των άλλων ομάδων. Έτσι, αλλά το θέμα είναι... Το brand name τώρα, για όσους έτσι το ακούν, δεν έχει να κάνει μόνο με τους τίτλους και τα λοιπά. Έχει να κάνει, δηλαδή τώρα το Texas δεν είναι τόσο ελκυστικός περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι, το brand name σε μια, ας το πούμε, Ευρώπη, αν το πάμε στο Παρίσι, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι στο Βελιγράδι. Έτσι, σαφέστατα. Δηλαδή,
Γι' αυτό οι Knicks παραμένουν ένα brand name μεγάλο, παρότι είναι ανύπαρκτη. Μιλάμε για τεράστια αγορά, έτσι. Μιλάμε για, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο LeBron James, εγώ δεν θεωρώ ότι πάει. Δεν είναι ένας μικρός αθλητής ή ένας, ας πούμε, απλά καλός ο οποίος πάει για να ανεβάσει την αγορά. Εγώ, και αυτό έγραψα και στο δεύτερο μου άρθρο, στο μπασκετικό, ότι θεωρώ ότι πάει για να αναγνωριστεί. Δηλαδή περισσότερο ένας αθλητής ο οποίος, να θυμίσουμε ότι δεν έχει background πίσω του. Δηλαδή δεν είναι γιος κάποιου αθλητή, δεν είχε κάποιον ο οποίος τον προμόταρε. Έφτασε, ξεκίνησε από το 0 στα 18 του, πήγε σε μία από τις Καβαλίες που ήταν η ομάδα της περιοχής του. Και έφτασε να είναι ο κορυφαίος, έτσι, και να έχει δικό του brand name. Ο ίδιος αυτοδημιούργητος, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε έτσι, επαγγελματικά. Και τώρα αυτό που θέλει είναι απλά να τον χειροκροτήσουν οι κορυφαίοι, έτσι. Και το παράδειγμα είναι το τελευταίο του Kobe Bryant, έτσι, ο οποίος, παρότι τα τελευταία 3 χρόνια πρακτικά αυτός ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, από κακές ομάδες που έφτιαξαν οι Lakers, είδαμε ότι στο τέλος, δηλαδή όλη τη χρονιά ασχολούνταν οι Lakers. Δηλαδή εγώ έβλεπα μάτς, ξενυχτούσα για να δω μάτς που ήταν αδιάφορα, πρακτικά μόνο και μόνο γιατί ήταν για παράδειγμα το τελευταίο μάτς του Bryant στο Miami. Έτσι. Yeah. Και αντίστοιχα ήταν αφιερώματα με τις καλύτερες εμφανίσεις. Αντίστοιχα την επόμενη χρονιά να τον τιμήσουν κρεμώντας τη φανέλα κτλ. Οι Lakers ξέρουν πώς να... πώς να μυθοποιούν κατά κάποιο τρόπο τους, τους παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα. Σωστό, σωστό. Είναι και αυτό που νομίζω ότι ο LeBron αυτό θέλει πρακτικά. Θέλει, να το πω χοντρά, στις Καβαλίες θα τον χειροκροτούσαν, ας πούμε, οι Σιχοριάνοι. Ναι, ναι. Τώρα θέλει να πάει στη μεγάλη πόλη, να τον χειροκροτήσουν. Νίκολσον, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο και όλοι οι Θα νομίζω ότι αν μπήκε σε μια λογική ο LeBron στο μυαλό του μέσα να κάνει τη σύγκριση με τους άλλους και κυρίως με τον Μάικλ Τζόρνταν, εγώ θα δηλώσω ότι για να μπορέσει ο LeBron να ξεκολλήσει και να μπει σε μια λογική σύγκριση με τον Τζόρνταν, για μένα πρέπει να πάει σε ένα μεγάλο brand name και να πάρει δαχτυλίδια. Έτσι, οι Lakers αυτή τη στιγμή το δίνουν αυτό, θεωρώ. Δηλαδή διάβασα και πολύ σωστά στο σχολείο σου, αν περάσει τον Τζαμπάρ και βγει πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, έτσι, η βραδιά που θα πετύχει το καλάθι αυτό θα είναι μυθική. Για τον ίδιο. Ακριβώς, και για θα είναι ίσως μεγαλύτερη και από τα πρωταθλήματα που έχει πάρει. Άρα, μπράβο, δηλαδή οι Lakers. Γιατί θα, να πω παράδειγμα, με το που κλείνεις, βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και εκτός αθλητισμού. Δηλαδή, ξέρω εγώ, βγήκε ο Σβαρτζενέγκερ. Βγήκανε πώς ηθοποιεί, καλώς ήρθες, ξέρω εγώ, στο Los Angeles. Εντάξει, είναι τεράστιο, ναι. Εντάξει, και νομίζω αυτό βέβαια ότι. Αυτό δίνει διαφήμιση και σε ανθρώπους, όχι όπως εμάς που βλέπουμε το άθλημα, ναι, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καν σχέση με τον αθλητισμό, έτσι. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Ναι, πες μου. Όχι, να μην ξεχνάμε ότι η LeBron James πρακτικά έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και χρόνια την καριέρα του μετά το μπάσκετ. Δηλαδή έχει ήδη γραφείο ατζέντη, το οποίο ουσιαστικά το μανατζάρει ο ίδιος. Έτσι, έχει το Ben Simmons, ας πούμε, που πήγε στους Sixers, που είναι ο επόμενος LeBron James. Έτσι. Έχει πάρει πολλούς αθλητές και πρακτικά η φάση του είναι το Los Angeles, έτσι. Αν δείτε αυτή την εβδομάδα που οι ελεύθεροι παίκτες μιλούν με ομάδες, όλες οι συναντήσεις γίνονται στο Los Angeles. Έτσι, γιατί όλα τα γραφεία είναι εκεί. Όπως εδώ στην Αθήνα, για παράδειγμα, κλείνουν οι παίκτες, αντίθετα εκεί γίνεται στο Los Angeles. Το LA, ρε παιδί μου, όπως για να το κάνουμε εγώ, Βοστόνη, είμαι φανατικός, αλλά το LA είναι, ρε παιδί μου, πιο κοσμοπολίτικο, πιο έτσι, πρωτεύουσα, ας πούμε έτσι. Η αληθινή, ίσως, πρωτεύουσα της Αμερικής, να κάνουμε. Η πρωτεύουσα του Φωτός. Έτσι. Κοίτα, για Celtics ένα σχόλιο δευτερόλεπτα, γιατί ξέρω ότι έχουμε φτάσει, έχουμε ξεπεράσει. Ναι, είναι και φανάσι εδώ. Οι Celtics έχουν ήδη μεταγραφές. Έτσι, έχουν Irving και Hayward, που δεν έπαιξαν πρακτικά. Ναι, ο Irving έπαιξε μισή χρονιά. Τίποτα. Ναι. Εγώ θεωρώ ένα ψηλό χρειάζονται ακόμα και δεν χρειάζονται κάτι. Δηλαδή, γιατί να χαλάσουν, ας πούμε, τη χημεία του. Ένας Αντώνιο Ντέιβις τώρα, έτσι που διαλύονται οι Pelicans, είναι ότι πρέπει να σου πει. Θα το δούμε. Κοιτάξτε, αγόρασε κάτι... σπίτι στο LA και αυτό. Ναι, και το ξέρω ότι και αυτό ότι αγόρασε και αυτό και λένε όλοι για τον Αντώνιο Ντέιβις. Αλλά πιστεύω ότι αν η Celtics αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει, είναι αλήθεια τώρα ότι η Δύση λογικά θα το πάρει και την επόμενη χρονιά, έτσι πώς είναι τα πράγματα. Αν η Celtics μπορεί να ψηλό, γιατί εκεί θεωρώ ότι πάσχουν, πολύ, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα μπούμε σε μια λογική να πούμε ότι θα κοντράρουν είτε τους Warriors, είτε τους Rockets, είτε τους Lakers ή οτιδήποτε. Αν δεν... Και όποτε δημιουργήθηκαν υπερομάδες και μαζεύτηκαν πολλοί παίκτες κάπου, ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν καινούργια σφαίρες. Αυτό είναι καλό. Έτσι, το γεγονός ότι ο James φεύγει από την Ανατολή
θα δούμε επιτέλους τους Celtics, θα δούμε επιτέλους τους Sixers, θα δημιουργήσουν καινούργιοι stars. Αυτό είναι σωστό, άνοιγμα σωστό, πρακτικά είναι άνοιγμα, ναι, ναι. Της Λίγκας. Ο Γιάννης δεν μου άρεσε με αυτό που δήλωσε, που θα μείνει για πάντα στο Μιλγόκι, λέει να πάρει τίτλο γιατί δεν το βλέπω. Καλά, 23 χρονών είναι, εντάξει. Δεν το βλέπω. Σε κανένα 2-3 χρόνια νομίζω θα αρχίσει να σκέφτεται άλλα πράγματα. Οι εποχές που το έπαιρνε μόνο στο Τζαμπάρο όπως το πήρε τότε με το Μουλγόκι περάσαν. Έτσι. Τώρα είναι σούπερ ομάδες. Καλό δεν να βρεθεί και ο Γιάννης σε μια σούπερ ομάδα για να σηκώσει και αυτός κανένα δαχτυλίδι. Γιατί έτσι το βλέπω χλωμό. Λοιπόν, Στάθη, να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε και πάλι γιατί το καλοκαίρι με το NBA ήταν γεμάτο και προβλέπεται καυτό. Ειδικά τουλάχιστον το 48 ήταν φωτιά, έτσι. Δηλαδή, εγώ τόσα χρόνια παρακολουθώ NBA, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το χαμό να γίνεται. Ακόμα και όταν ο Τζόρνταν γύρισε στο Σικάγο με το I'm back, το κορυφαίο σημείωμα ή δήλωση, αν θέλει, το I'm back που είπε κάποτε ο Τζόρνταν, και με την ιστορία με τον Λεμπρόν. Έτσι, δηλαδή, αυτό που ζούμε φέτος είναι πραγματικά εκπληκτικό. Και μακάρι να γίνουν κι άλλα. Να έχουμε κι άλλες μεταγραφές, να γίνει έτσι λίγο πανικός. Στο NBA, να σε ευχαριστήσω για την ομιλία. Έτσι, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Να είστε καλά, θα μας. Λοιπόν, αυτά από τον Στάθη Νικολαίδη. Έτσι, θυμίζω εδώ, αλληλούια, το Σαββατοκύριακο τον ακούτε και στο μπασκετικός.gr. Εξαιρετικό site για τους μπασκετικούς. Καθαρά και πολύ δυνατό όσον αφορά τα κομμάτια του NBA και τα θέματα του NBA. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της μας εκπομπής. Basket City μας μαζεύει τις 8 μέχρι και τις 10. Ακολουθεί η Μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη, ο οποίος αν με θέλει κάθομαι και στούντιο γιατί έχουμε Αγγλία και είμαστε φόλα Αγγλία. Είναι ο Κυλώνης εδώ. Θα κάτσω μέσα για να πανηγυρίσω γκολ. Γιατί τώρα είχαμε τα μπασκετικά και να βάζει γκολ που είναι σούπα το μάτς μέχρι στιγμής. Είναι σουπίδης. Δεν θα μπορούσα να φωνάξω. Τώρα μαζί σου θα φωνάξω. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, μικρό διαφημιστικό. Μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη και Εκτάκτος με τον Άγγλο. Έτσι, από τις 10 μέχρι τις 12. Εμείς τα λέμε μπασκετικά και πάλι αύριο 8 με 10 εδώ στο Λίμπερο 107 και 4.